Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα Πάμε Γήπεδο. Δευτέρα 31 Ιανουαρίου και είμαστε κοντά σας για ακόμα μια φορά για να σας παρουσιάσουμε ό,τι έχει συμβεί αυτές τις ημέρες στον χώρο του αθλητισμού, στον Εύρο, στη Θράκη και όχι μόνο. Με ένα γεμάτο δίωρο που έχουμε ετοιμάσει για εσάς για τις επόμενες δύο ώρες. Θα βουτήξουμε στο χώρο του αθλητισμού, θα βουτήξουμε σε διάφορα αθλήματα για να δούμε τι έχει γίνει και να δούμε βέβαια και τι θα παρακολουθήσουμε και τις επόμενες ημέρες με πάρα πολύ ξεχωριστούς καλεσμένους για ακόμα μια Δευτέρα. Συνοπτικά στις 10.30 κοντά μας εδώ στο στούντιο ο Τάσος Κούγκουλος, ο χάλκινος πρωταθλητής Ευρώπης στο Πανευρωπαϊκό Εφήβων της Ρώμης το καλοκαίρι. Ο πρωταθλητής του ναυταθλητικού ομίλου Αλεξανδρούπολης μαζί με τον προπονητή του, τον Κώστα Χατζιπέτρου. Θα είναι σε πολύ λίγο λοιπόν κοντά μας. Αμέσως μετά ο Θανάσης Τσιμάκας, ο προπονητής της Νικολέτας Αντωνιάδη, της 16χρονης αθλήτριας των Μυρμιδόνων Δημοτήχου, η οποία πηγαίνει από πανελλήνιο σε πανελλήνιο ρεκόρ και είναι νούμερο 2 στον κόσμο στην ηλικία της αυτή τη στιγμή. Θα έχουμε κοντά μας τον Ηλία Παπαχρήστου από τους Κύκλοπες Αλεξανδρούπολης, τον προπονητή των Κυκλόπων, οι Κύκλοπες οι οποίοι ολοκλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους στην πρώτη φάση της Α2 των ανδρών και μπαίνουν στα μπαράζ ανόδου για την Α1. Θα τα πούμε αναλυτικά. Ενώ κοντά μας θα είναι και ο Ανδρέας Νικολακάκης, ο προπονητής της ανδρικής ομάδας του Εθνικού Αλεξανδρούπολης, η οποία εξασφάλισε την παραμονή της στην Β' Εθνική και στην τελευταία αγωνιστική μάλιστα τον μπαράζ. Το έκανε και πάρα πολύ άνετα. Μια ακόμη επιτυχία για το τμήμα επιτραπέζιας αντισφαίρησης του Εθνικού. Με ρεπορτάζ βέβαια από τα γήπεδα, όπως και κάθε φορά, με όσα περισσότερα αθλήματα μπορούμε να σας παρουσιάσουμε μέσα σε αυτό το δίωρο που έρχεται. Πάμε να ξεκινήσουμε, να μην χάνουμε χρόνο. Πάμε να αρχίσουμε με ποδόσφαιρο, όπως κάνουμε συνήθως. Να αρχίσουμε με την αναμέτρηση της Αλεξανδρούπολης με τον Ορφέα Ξάνθης. Η Αλεξανδρούπολη, η οποία όπως και ο Ορφέας ήθελαν πάση θυσία τη νίκη στην 13η αγωνιστική της ΓΑΜΑ Εθνικής και συγκεκριμένα στον πρώτο όμιλο. Τελικά η ομάδα του Εύρου ήταν αυτή που την κατέκτησε και μάλιστα ήταν εμφαντική νίκη με 4-1. Η Αλεξανδρούπολη που ήταν καλύτερη στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα με νέο προπονητή, τον Μιχάλη Φλόρο, στον πάγκο της μετά τις εξελίξεις μέσα στην εβδομάδα που μας πέρασε με την αποχώρηση του Ζόραν Στοϊνοβιτς, κοινή συνεργασία, λύση της συνεργασίας όπως ανακοίνωσε η ομάδα. Η Αλεξανδρούπολη, η οποία να πούμε ότι σήμερα ανακοίνωσε και την προσθήκη τρίτου τερματοφύλακα, αυτή του Αλέξανδρου Στεφανίδη, ο οποίος έρχεται να προσθεθεί στους Τάσο Μπινόπουλο και Κώστα Παπαδόπουλο. Αυτή θα είναι η τριάδα τερματοφυλάκων για το δεύτερο μισό της χρονιάς στη ΓΑΜΑ Εθνική για την Αλεξανδρούπολη. Πάμε να δούμε τι έγινε στο στάδιο Φώτης Κοσμάς χθες Κυριακή. Αλεξανδρούπολη, Ορφέας Ξάνθης, 4-1. Εμφαντική νίκη με 4-1 στο ντεμπούτο του Μιχάλη Φλόρου στον πάγκο της πέτυχε η Αλεξανδρούπολη κόντρα στον Ορφέα Ξάνθης στο στάδιο Φώτης Κοσμάς. Μια πολύ σημαντική νίκη ψυχολογικά αλλά και βαθμολογικά στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής της ΓΑΜΑ Εθνικής που φέρνει τους ευρύτες πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού. Από την άλλη πλευρά η υπόθεση παραμονή για τους Ξανθιώτες απομακρύνεται. Η Αλεξανδρούπολη ήταν καλύτερη σε όλη τη διάρκεια του αγώνα και αυτό φάνηκε από νωρίς. Στο 8ο λεπτό ο Καρακασίδης βρέθηκε σε πλεονεκτική θέση αλλά το σουτ που επιχείρησε έφυγε λίγο out. Λίγα λεπτά αργότερα και συγκεκριμένα στο 14, ο Αμπερχαμιάν θα βρει με ψιλοκρεμαστή παλιά τον Καρακασίδη στην πλάτη της άμυνας. Αυτός θα την κατεβάσει με άψογο κοντρόλ και θα νικήσει τον Γουργούση για το 1-0. Στο 20 ο Ορφέας θα εσωφαρίσει με γκολ του Κασιμπαγιαζίδη μετά από αδράνεια της άμυνας των γηπεδούχων. Λίγο αργότερα ο Καρακασίδης βγήκε τέτα τέτ με τον τερματοφύλακα του Ορφέα, αλλά το πλασέ του ήταν αδύναμο. Στο δεύτερο ημίχρονο η κατάσταση παρέμεινε ίδια, με την Αλεξανδρούπολη να έχει τον έλεγχο. Στο 52, μετά από εκτέλεση κόρνερ του Καρακασίδη, ο Κώστας Πατσιώρας με διπλή προσπάθεια θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα για το 2-1. Οι γηπεδούχοι μπήκαν στο δεύτερο ημίχρονο με σκοπό να καθαρίσουν το μάτς από νωρίς και αυτό έγινε στο 57 με τον Καρακασίδη να πετυχαίνει το δεύτερο του τέρμα μετά από ωραία μπαλιά που δέχτηκε από τον Ρουμπιέ και τρίτο για την ομάδα του. Στη συνέχεια η ομάδα του Φλόρου χαμήλωσε το ρυθμό της μέχρι το πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων όταν ο Χριστοφορίδης θα εκμεταλλευτεί το κενό της άμυνας και θα γράψει το τελικό 4-1. Καταρχήν όντως ήταν πολύ σημαντική η νίκη. Για μας ήταν θεωρώ μονόδρομος. Ευτυχώς τέλος καλό όλα καλά. Το σημαντικότερο που θα μας βοηθήσει είναι να επέλθει
ηρεμία στην ομάδα, γιατί και εγώ είμαι μόνο τρεις μέρες στην ομάδα. Οπότε από εβδομάδα να βάλουμε τα πράγματα κάτω, να μπορέσουμε να δουλέψουμε, να διορθώσουμε κάποια πράγματα μέσα στο γήπεδο. Και ελπίζω η συνέχεια να είναι ακόμα καλύτερη. Η αλήθεια είναι ότι όντως η ισοφάρηση ήρθε γρήγορα. Παρότι προηγηθήκαμε, δημιουργήσαμε τις καταστάσεις για να πετύχουμε κι άλλο γκολ. Θεωρώ ένα δεκαλεπτάκι εκεί μετά την ισοφάρηση δυσκολευτήκαμε λίγο να βρούμε πάλι τα πατήματά μας μέσα στο γήπεδο. Αλλά θεωρώ ότι δεν κινδυνέψαμε σε καμία φάση του παιχνιδιού. Οπότε σιγά σιγά δημιουργήσαμε τις ευκαιρίες μας. Ευτυχώς στο δεύτερο ημίχρονο σκοράραμε νωρίς. Κάναμε τρία τα τέρματα και εν τέλει ήρθε εύκολα η νίκη. Στοχεύσαμε στην ψυχολογία των παιδιών. Συνήθως αυτά τα αποτελέσματα έχει και αλλαγή ενός προπονητή. Έτσι, στοχεύσαμε εκεί. Προσπαθήσαμε να τους αποφορτήσουμε λίγο από την πίεση και το άγχος ότι η νίκη ήταν επιτακτική. Αλλά θεωρώ ότι ανταποκρίθηκαν άψογα και τα καλύτερα θεωρώ έρχονται. Τι είναι αυτό που θέλεις να περάσεις στην ομάδα ως καινούριος προπονητής? Αυτό που προσπαθούμε και στην προπόνηση και στο παιχνίδι είναι λίγο να αλλάξουμε το ρυθμό του παιχνιδιού μας. Να ανεβάσουμε λίγο την ένταση του παιχνιδιού και από εκεί και πέρα κάποιες τακτικές αλλαγές οι οποίες θα κάνουμε μέσα στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι που θα μας βοηθήσουν να γίνουμε ακόμα καλύτεροι. Ξεχάσαμε να δούμε μάλλον. Στην κοινό ποδοσφαιρική λέξη η ομάδα μου δεν είναι θέμα. Ξέχασα να δει, λυπάμαι για αυτό το θέμα που παρουσιάσαμε, αλλά δυστυχώς έτσι είναι. Δεν ξέρω, κάτι δεν πάει καλά, θα δούμε. Δυστυχώς το ποδοσφαιρό έτσι είναι. Υπάρχουν και ανεβάσματα και κατεβάσματα. Φέτος δεν είμαστε στα καλά μας, δεν είμαστε στα καλά φεγγάρια. Δεν παίζουμε καλό ποδόσφαιρο και είναι μοιραίο να είμαστε εκεί που είμαστε. Η ομάδα ξεκίνησε με πολλούς τραυματισμούς, με μια απογοήτευση στα παιδιά αυτά που είχαν το όνειρο να πάει στην Βρετανική. Σίγουρα όλα αυτά παίξαν σημαντικό ρόλο, αλλά ουσιαστικά αυτή η απογοήτευση και οι τραυματισμοί μας στήριξαν αυτό που μας στήριξαν. Η ομάδα δεν μπορούσε να το αποδείξει. Πάλι σήμερα με δύο βασικές απουσίες. Δικαιολογία, αλλά οπωσδήποτε ο Κατανίτσας μαζί με τον Γκριζή, που είναι βασική, παίζει σημαντικό ρόλο στην άμυνα. Έτσι. Αυτό δεν είναι μια δικαιολογία και αλλήμον. Δεν το λέω σαν δικαιολογία. Πιο νομίζω βασικό πράγμα στην ομάδα η απογοήτευση του καλοκαιριού. Στις καλές και στις κακές θα είμαστε εδώ. Εμείς θα πέσουμε, θα σηκωθούμε και θα είμαστε πάλι Ορφέας, έτσι. Η λειτουργία μιας ομάδας είναι αυτή. Νομίζω ότι δεν είναι και να χάσεις και να κερδίσεις μέσα στο παιχνίδι. Θα κοιτάξουμε, να διορθωθούμε, να μην ρίξουμε λευκή πετσέτα από τώρα. Έχει ακόμα μόνο δύο παιχνίδια παίξαμε στο δεύτερο γύρο και ό,τι κερδίσουμε. Θα βάλουμε και άλλα νέα παιδιά και ό,τι πάρουμε για τον χρόνο. Σε ακόμη ένα μάτς πληρώνουμε λάθη απειρίας, λάθη που δεν μπορώ να εξηγήσω. Δεν θεωρώ ότι ήταν για τόσο βαρύ το σκορ, τα 4 γκολ. Θεωρώ ότι δεν μπήκαμε πολύ καλά στο μάτς. Φάγαμε ένα γκολ από λάθος της άμυνας. Μετά καταφέραμε, ισοφαρίσαμε. Πήγαμε το παιχνίδι εκεί που θέλαμε, έληξε το ημίχρονο στην ισοπαλία. Θεωρώ αν ήμασταν λίγο πιο έξυπνοι σε κάποιες κόντρες που βγήκαμε, μπορούσαμε να κάνουμε και το 2-1. Αλλά όπως σας είπα, από λάθη απειρίας δεχτήκαμε τα υπόλοιπα τα γκολ. Είμαστε σε μια πολύ δύσκολη θέση. Θα το παλέψουμε μέχρι το τέλος, δεν μπορούμε να κάνουμε και αλλιώς. Πάντα η ομάδα μας έδινε τα πάντα μέχρι το τέλος και στο τέλος θα δούμε τι έχουμε να κάνουμε. Έχουμε κάποιες απώλειες κάποιων παιδιών που ήταν βαρόμετρα πέρσι για την ομάδα. Φέτος δίνουμε περισσότερο χρόνο συμμετοχή σε παιδιά που είναι από τις ακαδημίες μας. Πάντα ο Ορφέας έδινε χρόνο συμμετοχή στα παιδιά από τις ακαδημίες. Θεωρώ ότι υπήρχε μια πικρία από όλα τα παιδιά που δεν ανέβηκε η ομάδα. Απλά ο κύριος Χατζημιστής έκανε το παν για να την ανεβάσει την ομάδα στην επόμενη κατηγορία, αλλά λόγω οικονομικής στενότητας δεν μπόρεσε. Από εκεί και πέρα, εμείς που βρισκόμαστε στο σύλλογο, κάνουμε το καλύτερο για την ομάδα να μπορέσει να κρατηθεί στην κατηγορία. Αν δεν γίνει αυτό, ποτέ δεν θα τα παρατήσει αυτή η ομάδα, όσο έχει αυτόν τον άνθρωπο στη διοίκηση, και θα προσπαθήσει να σηκώσει το ανάστημά της να ξανανεβεί στην κατηγορία, στη γάμα. Δείξαμε από την αρχή πάθος και θέληση για να νικήσουμε και το καταφέραμε. Επίσης, είμαστε πολύ χαρούμενοι που για πρώτη φορά στα πρώτα 3 χρόνια βάζουμε πάνω από 3 γκολ, βάζουμε 4 γκολ. Ήταν ένα πάρα πολύ καλό συνέστημα. Αλλά έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας ακόμα, γιατί τώρα έχουμε και μέσα στη Δράμα παίζουμε. Θα δείξει. Αλλά ήταν ένα πολύ καλό αποτέλεσμα για μας. Μια απελευθερωμένη ομάδα σήμερα, εντάξει, σε κάθε αλλαγή προπονητή σε όλες τις ομάδες του κόσμου συμβαίνει αυτό, έτσι κι αλλιώς, αλλά είδαμε και έναν πιο απελευθερωμένο Περικλή σήμερα. Πού το αποδίδεις αυτό και δύο πολύ όμορφα γκολ? Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, ο προπονητής που αλλάξαμε ήταν μια πολύ καλή ψυχολογία στο να γίνουμε ακόμη καλύτερα και να προσπαθήσουμε για το καλύτερο. Τώρα, όσον αφορά για τα δυο μου τα γκολ, εντάξει, δεν μπορώ να πω κάτι. Έτυχε. Όπως για παράδειγμα, έχασα και τα άλλα τα 3. Μπορούσα να βάλω και παραπάνω, μπορούσα να βάλω κανένα. Αλλά και πάλι είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, γιατί 2 γκολ για μένα είναι πραγματικά ένα απίστευτο συνέστημα.
γιατί θέλω να σκοράρω, αλλά αυτή τη στιγμή στο μυαλό μου δεν είναι αυτό το πράγμα. Εγώ δίνω βάση στο να νικάει η ομάδα και να σωθούμε λίγο πιο νωρίς από όσο πρέπει. Κατά τη διάρκεια της αλλαγής του, ο Καρακασίδης καταχειροκροτήθηκε από τον κόσμο που βρέθηκε στις εξέδρες και ανταπέδωσε. Είναι ένα απίστευτο συνέστημα. Γύρισα και χειροκρότησα και εγώ επίσης, γιατί είναι... το σέβομαι αυτό πάρα πολύ. Όπως και χειροκροτάνε εμένα, γιατί κάτι είδανε, τους άρεσε και είναι ένα πολύ χαρούμενο συνέστημα αυτό. Και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ευχαριστώ και πολύ τον κόσμο που μας στήριξε σήμερα. Αλλά αυτό. Θέλουμε περισσότερο κόσμο. Θέλουμε περισσότερο κόσμο. Η Αλεξανδρούπολη έχει κόσμο που μπορεί να μας στηρίξει προσωπικά. Την ομάδα και γενικά το ποδόσφαιρο στην Αλεξανδρούπολη και στον Εύρο. Αυτά λοιπόν έγιναν στην Αλεξανδρούπολη και στο παιχνίδι απέναντι στον Ορφέα Ξάνθης. 4-1 το τελικό σκορ. Η Αλεξανδρούπολη, η οποία πηγαίνει στη Δράμα την ερχόμενη Κυριακή. Ακόμη ένα σημαντικό παιχνίδι για την ομάδα του Μιχάλη Φλόρου. Πάμε να δούμε τι έγινε σε αυτήν την 13η αγωνιστική, αναλυτικά τα αποτελέσματα και στη συνέχεια τη βαθμολογία. Αλεξανδρούπολη, Ορφέας Ξάνθης λοιπόν 4-1, τα στιγμιότυπα που μόλις παρακολουθήσατε. Καρακασίδης 2 γκολ, ένα Πατσιώρας, ένα Χριστοφορίδης για την Αλεξανδρούπολη. Κάση Μπαγιαζίδης το μοναδικό γκολ για τον Ορφέα Ξάνθης. Άρη Σαββάτου Εθνικό Σοχού 0-0, ένα από τα τρία παιχνίδια που έληξαν χωρίς σκορ σε αυτή την αγωνιστική. Νέστος Χρυσούπολης Αναγέννηση Πλαγιάς 3-0 με Παπαδόπουλο, Δερμιτζάκη και Τζούριτς. Η ομάδα της Χρυσούπολης πήρε την νίκη. Θερμαϊκός Θέρμης Δόξα Δράμας 0-0, Μέγας Αλέξανδρος Ορφανίου Αγροτικός Αστέρας 0-1 με γκολ του Μελισσόπουλου και Πανδραμαϊκός Απόλλων Παραλιμνίου 0-0 στην αγωνιστική με τα λιγότερα γκολ από την έναρξη του πρωταθλήματος, μόλις 9 γκολ σε 6 παιχνίδια. Πάμε να δούμε και την βαθμολογία, εκεί όπου ο Αγροτικός Αστέρας είναι στην κορυφή με 31 βαθμούς, ακολουθεί ο Άρης Σαββάτου με 26, 25 έχει ο Πανδραμαϊκός, 18 ο Εθνικός Σοχού, 17 ο Θερμαϊκός Θέρμης, στους 16 ανέβηκε η Αλεξανδρούπολη, 15 ο Απόλλων Παραλιμνίου, μέχρι τον Απόλλων Παραλιμνίου είναι οι ομάδες που είναι πάνω από τη ζώνη του υποβασμού, κάτω από τη ζώνη είναι η Δόξα Δράμας επίσης με 15, 13 η Αναγέννηση Πλαγιάς, 12 ο Μέγας Αλέξανδρος Ορφανίου, 11 ο Νέστος Χρυσούπολης και 9 ο Ορφέας Ξάνθης. Να θυμίσουμε ότι οι ομάδες που θα καταλάβουν τις 5 τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας είναι αυτές που θα υποβιβαστούν στα τοπικά πρωταθλήματα. Συνεχίζουμε με Εψεύρου και πρώτη κατηγορία, εκεί όπου θα πάμε να δούμε τι έγινε στο παιχνίδι ανάμεσα στο Σουφλί και τις Φέρες. Από εκεί θα ξεκινήσουμε, αλλά έχουμε πολλά να πούμε για την πρώτη κατηγορία και θετικά και αρνητικά και συγκινητικά πράγματα που έγιναν. Μια πολύ γεμάτη αγωνιστική, παρόλο που από τα 6 παιχνίδια που ήταν προγραμματισμένα να γίνουν, έγιναν μόνο τα 4. Ολοκληρώθηκαν μάλλον μόνο τα 4, καθώς είχαμε μία αναβολή λόγω κρουσμάτων κορονοϊού στο ΡΕΣ της Ορεστιάδας ΑΕΔ Δημοτήχου. Όπως ανακοίνωσε η ΑΕΔ, 7 επιβεβαιωμένα κρούσματα κορονοϊού είχε στις τάξεις της και μία διακοπή στη Δραγάνα ανάμεσα στον Ιπποκράτη και τη Μαΐστρο. Πάμε όμως να ξεκινήσουμε από το Σουφλί Φέρες 2-0 σε πλάνα και περιγραφή από το tvthrakiotis.gr. Ο Ντόλας, ο Δεδελούδης, πρώτη επαφή με τον Ζιγουρίτσα κάτω από την εστία του Εύρου Σουφλίου μετά. Σιβούδης. Το σου του Σιβούδη λίγο έλειψε να γίνει το λάθος, εκεί διόρθωσε το προσωρινό λάθος δικό του Μέρκο. Έδειξε πλάγιο. Παρασχίδης εκτελεί το κόρνερ, καλό χτυπημένο πίσω η μπάλα, τρέχει ο Λίγας, δεν υπήρχε παίχτης εκεί του Εύρου Σουφλίου. Υπέροχα έφυγε ο και εδώ έγινε το γκολ. Το γκολ για τον Εύρου Σουφλίου, ευθύνη του τερματοφύλακα, δεν υπολόγισε καλά ο Σάλαγας. Έφυγε η μπάλα και κατέληξε στα δίχτυα από το Χαρτζάκα. Ο Χαρτζάκας ήταν αυτός, πήγε να κάνει μία σέντρα, αυτή κατευθύνθηκε προς την εστία του Σάλαγα, ενώ φαινόταν ότι
έχει την κατοχή της μπάλας υπό τον έλεγχο, κάπου γλίστρησε η μπάλα, πήγε να την πιάσει και από την σιγουριά του η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα και εδώ έχουμε το 1-0. Και με τις γροθιές ο Ζιγουρίτσας πήγε να πιάσει, ο Δεδελούδης απομάκρυνε και πάλι με τον γκολ Γκέκα βρήκε η μπάλα στον Μέρκο. Η μπάλα κατευθυνόταν στην εστία του Ζιγουρίτσα, νέο κόρνερ για την ομάδα της Αγιστερών από την... Είναι στον Μέρκο. Αυτός κάνει τη σέντρα, κεφαλιά από τον Λαζίδη και η λήξη του πρώτου μέρους με τον Εύρο Σοφλίου να είναι μπροστά 1-0 με το τέρμα του Χαρτζάκα από το 10ο λεπτό. Έχει τον Λίγα Κολγκέγκα, τρέχει ο Κουτσούλας και η κόντρα και παίζει το 1-2 Λαζίδης με τον Κουτσούλα. Κουτσούλας το σουτ και το 2-0, υπέροχο τέρμα του Κουτσούλα του Θοδωρή στην δεξιά γωνία του Σάλαγα. Είδατε και στον τίτλο για το σουφλί απέναντι στις Φέρες. Το σουφλί το οποίο ανακοίνωσε προχθές και την μεταγραφή του Νίκου Δωμακίνη από την Θράκη Φερών για την κορυφή της επίθεσης. Είχε ήδη ενισχυθεί με τον Νάσο Ασπιώτη στην άμυνα, ένα παιδί που είχε ξεκινήσει από το σουφλί και μετά από το πέρασμα από πολλές ομάδες επέστρεψε. Ενισχύεται έτσι το σουφλί και φαίνεται ότι σιγά σιγά αλλάζει πρόσωπο. Να θυμίσουμε ότι έχει επιστρέψει και στην τεχνική ηγεσία ο Πασχάλης Σταματάκης. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει στο δεύτερο γύρο. Αυτή ήταν η πρώτη αγωνιστική που ολοκληρώθηκε στο δεύτερο γύρο, μάλλον δεν ολοκληρώθηκε και θα δούμε τώρα γιατί ακριβώς. Ένας λόγος για τον οποίο δεν ολοκληρώθηκε ήταν όλα όσα έγιναν στο Ιπποκράτης Μαΐστρος, το παιχνίδι που έγινε στην Δραγάνα. Ενώ να πούμε ότι τα πλάνα που παρακολουθούμε είναι πλάνα από προηγούμενο παιχνίδι του Ιπποκράτη και όχι από το τελευταίο που έγινε με την Μαΐστρο. Στο παιχνίδι αυτό λοιπόν ανάμεσα στον Ιπποκράτη και την Μαΐστρο, στο 57 ο Κυριζάκης ήταν αυτός που σκόραρε για τον γηπεδούχο Ιπποκράτη κάνοντας το 1-0. Και τότε οι φιλοξενούμενοι αντέδρασαν ζητώντας να κυρωθεί το γκολ ως offside. Κατά τη διάρκεια των διαμαρτυριών αυτών λοιπόν, παίκτης του αθλητικού ομίλου Μαΐστρου και συγκεκριμένα ο Αρτέμις Κωνσταντινίδης φέρεται, δεν ήμασταν, επαναλαμβάνουμε να το τονίσουμε αυτό, δεν ήμασταν μπροστά. Σύμφωνα με τις πληροφορίες από αυτά που έχουμε ακούσει από το ρεπορτάζ μας και από αυτά που μας έχουν πληροφορήσει οι παρευρισκόμενοι, φέρεται να εξύβρισε και στη συνέχεια να κινήθηκε επιθετικά και να χτύπησε τον βοηθό Καλογεράκη. Ο παίκτης αποβλήθηκε από τον διαιτητή Στρατούδη με απευθείας κόκκινη κάρτα. Επενέβη μάλιστα και η αστυνομία, ενώ το παιχνίδι διακόπηκε οριστικά. Περιμένουμε να δούμε βέβαια τι ποινή θα επιβληθεί στον ποδοσφαιριστή, αλλά και αν θα επιβληθεί κάποια περαιτέρω ποινή στην ομάδα. Να πούμε ότι θα το δείτε και αργότερα στην βαθμολογία. Βάσει των όσων ισχύουν μέχρι τώρα, το παιχνίδι το κερδίζει στα χαρτιά ο Ιπποκράτης. Θα το πάρει με 3-0 άνευ αγώνα. Τώρα το αν υπάρξει κάτι περισσότερο ως τιμωρία για την Μαΐστρο, αυτό δεν το γνωρίζουμε ακόμα. Θα ανακοινωθούν οι ποινές το επόμενο διάστημα. Μέχρι, σύμφωνα με αυτά που ίσχυαν μέχρι πριν λίγο καιρό, έχανε η ομάδα το παιχνίδι στα χαρτιά όταν υπήρχε κάποιο παρόμοιο, με συγχωρείτε, περιστατικό. Αυτά λοιπόν έγιναν στο παιχνίδι του Ιπποκράτη με τη Μαΐστρο που δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Από την Δραγάνα θα πάμε στην Παλαγία, εκεί όπου ο Άβαντας επικράτησε 3-1 του Ποντιακού, της τοπικής ομάδας. Αλλά εδώ η φωτογραφία που βλέπετε είναι αυτό που έμεινε από το παιχνίδι και όχι τόσο πολύ η νίκη του Άβαντα απέναντι στον Ποντιακό, ο οποίος βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας, στην τελευταία θέση, και ήταν μια φυσιολογική νίκη για τον Άβαντα, την άλλη ήττα για τον Ποντιακό. Η εικόνα αυτή που βλέπετε όμως λέει πολλά. Τα παιδιά του, οι παίκτες του Άβαντα
το τεχνικό τίμα αλλά και η διοίκηση αφιέρωσαν την νίκη στον Αντώνη Σισμανίδη, τον ποδοσφαιριστή του Ατρόμητο Άβαντα, ο οποίος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο και στην μονάδα εντατικής θεραπείας μετά από τροχαίο ατύχημα που είχε μέσα στην προηγούμενη εβδομάδα. Και φορώντας και αυτά τα μπλουζάκια που βλέπετε, ο Λαζαρίδης και ο Κομεσίδης του είπαν κράτα γερά, γρήγορα ξανά κοντά μας και εμείς με τη σειρά μας να ευχηθούμε στον Αντώνη, ένα νεαρό παιδί και ένας πολύ ελπιδοφόρος πραγματικά ποδοσφαιριστής, να επιστρέψει γρήγορα δυνατός κοντά στους φίλους του και να επιστρέψει και στα γήπεδα βέβαια που τόσο αγαπάει. Να είναι καλά. Να πάμε να δούμε τώρα τα αποτελέσματα και τη βαθμολογία, πώς εξελίχθηκαν τα παιχνίδια στην πρώτη κατηγορία της ΕΠΣΕΒΡΟΥ, στη 12η αγωνιστική. Ήταν η πρώτη για τον δεύτερο γύρο. Το Σάββατο ένωση Νόης Άρδας Καστανεών 0-1 με γκολ του Κουτέρη στο 38. Ο Κουτέρης ήταν αυτός που αποβλήθηκε και στο 50 για τις Καστανιές, αφήνοντας την ομάδα του με παίκτη λιγότερο. Αυτό δεν επηρέασε όμως τον Άρδα να φύγει νικητής. Με 10 παίκτες τελείωσε το μάτς και η Νόη λόγω αποβολής του Μπαξεβάνη στο 80. Εθνικός Αλεξανδρούπολης Νεοχώρη 0-1 με γκολ του Μοσινιάν στο 89. Αυτή η εξέλιξη έφερε, αυτή η ήττα για τον Εθνικό, η νέα ήττα από το Νεοχώρη έφερε εξελίξεις στις τάξεις του Εθνικού. Και να το πούμε και πρώτη φορά εδώ στο Πάμε Γήπεδο. Ο Γιώργος Αριανίδης είναι ο νέος προπονητής του Εθνικού Αλεξανδρούπολης, στη θέση του Σάκη Παπαράδη που ήταν μέχρι στιγμής. Αποτελεί παρελθόν λοιπόν ο Σάκης Παπαράδης και ο Γιώργος Αριανίδης αναλαμβάνει στην τεχνική ηγεσία, σύμφωνα με πληροφορίες του Πάμε Γήπεδο, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει υπηρετήσει από διάφορες θέσεις στον Εθνικό. Είναι αυτός που θα καθίσει στον πάγκο της ομάδας, της ανδρικής ομάδας του Εθνικού για το υπόλοιπο της σεζόν. Συνέχεια στα αποτελέσματα λοιπόν. Εύρος Σουφλίου Θράκη Φερών 2-0 το παιχνίδι που παρακολουθήσαμε νωρίτερα, με το Χαρζάκα στο 5 και το Κουτσούλα στο 47. Το Σουφλί πήρε την νίκη. Ο Δουγέκο στο 85 αποβλήθηκε για το Σουφλί, αφήνοντας την ομάδα του με παίκτη λιγότερο. Και την Κυριακή Ποντιακός Άβαντας 1-3. Και ο Ρέστης Ορεστιάδας ΑΕ Δημοτήχου, όπως είπαμε, αναβλήθηκε, ενώ το Ιπποκράτης Μαΐστρος διεκόπη στο 57 με τον Ιπποκράτη να παίρνει την νίκη στα χαρτιά. Πάμε να δούμε και την βαθμολογία, πώς εξελίχθηκε μετά από αυτή την αγωνιστική. Ο Ιπποκράτης είναι στην κορυφή με 30 βαθμούς, ακολουθεί με 27 ο Ατρόμητος Άβαντα, με 33 είναι στην κορυφή ο Ιπποκράτης, 30 έχει ο Ατρόμητος Άβαντα, 27 ο Ρέστης Ορεστιάδας ακολουθεί. Η ΑΕΔ Δημοτήχου είναι στην τέταρτη θέση με 23, 19 η Θράκη Φερών, 17 ο Άρδας Καστανεών, 16 είναι ο Χώρη, 11 Μαΐστρος, 10 ο Εθνικός Αλεξανδρούπολης και ο Εύρος Σουφλίου, 6 η Νόη, 2 ο Ποντιακός, ενώ τα γκολ που σας χρωστάμε είναι από το Ποντιακός Άβαντας που δεν σας τα είπαμε. Ο Γρεκίδης άνοιξε το σκορ στο 30 για τον Άβαντα. Στο 50 ο Λαζαρίδης έκανε το 0-2. Ο ίδιος παίκτης στο 55 το 0-3. Ενώ ο Καλαϊτζίδης μείωσε στο 1-3 για τον Ποντιακό, που ήταν και το τελικό σκορ. Αυτά όσο αφορά το πρωτάθλημα της ΕΠΣΕΒΡΟΥ και συγκεκριμένα την πρώτη κατηγορία. Δεν είχαμε παιχνίδια για τη δεύτερη κατηγορία. Η β' κατηγορία της ΕΠΣΕΒΡΟΥ επιστρέφει το ερχόμενο Σαββατοκύριακο και κάνει πρεμιέρα για το 2022. Έχουμε κύπελο την ερχόμενη Τετάρτη μεθαύριο στις 3 παρατέταρτο το μεσημέρι, το μοναδικό παιχνίδι που έχει απομείνει για να ολοκληρωθεί η τρίτη φάση του θεσμού Αλεξανδρούπολη FC Εθνικός Αλεξανδρούπολης στο στάδιο Φώτης Κοσμάς. Επαναλαμβάνουμε την Τετάρτη στις 3 παρατέταρτο το μεσημέρι. Αυτά όσο αφορά το ποδόσφαιρο και το πρώτο ημίωρο της εκπομπής. Θα φύγουμε σε αυτό το σημείο για διαφημίσεις. Θα επιστρέψουμε σε λίγο, όταν και θα είναι κοντά μας ο Τάσος Κούκουλος, ο χάλκινος πρωταθλητής Ευρώπης το καλοκαίρι, με τον προπονητή του, τον κύριο Κώστα Χατζιπέτρου. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
Επιστρέψαμε, πάμε γήπεδο στη Δέλτα τηλεόραση και πάλι κοντά σας. Πάμε για το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Να πούμε ότι μας παρακολουθείτε ζωντανά και από όπου και αν βρίσκεστε, μέσα από το Facebook της Δέλτα τηλεόρασης, αλλά και από τη σελίδα Πάμε Γήπεδο, μέσα από τον υπολογιστή, από το λάπτοπ, από το τάμπλετ σας, από το κινητό σας τηλέφωνο, από όπου εσείς επιθυμείτε. Συνεχίζουμε, φεύγουμε από ποδόσφαιρο, πάμε σε κολύμβηση. Το 2021 ήταν μια ξεχωριστή χρονιά για τους δύο κυρίους που έχουμε σήμερα κοντά μας και φυσικά για τον Νόα. Ήταν μια χρονιά στην οποία ο Τάσος Κούγκουλος κατέκτησε την τρίτη θέση, το χάλκινο μετάλλιο στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που διεξήχθη στην Ρώμη, στο Πανευρωπαϊκό Εφήβων, και βέβαια δεν στάθηκε μόνο εκεί, είχε και πολλές άλλες επιτυχίες. Για αυτά και για ακόμη περισσότερα θα πάμε να μιλήσουμε αμέσως τώρα με τον Τάσο Κούγκουλο, λοιπόν, καλησπέρα. Καλησπέρα. Και τον Κώστα Χατζιπέτρου. Καλησπέρα. Ο προπονητής, βέβαια, ο Κώστας Χατζιπέτρου, του Τάσου Κούγκουλου, σήμερα κοντά μας εδώ στο Πάμε Γήπεδο, από τον αυτοαθλητικό όμιλο Αλεξανδρούπολης. Να μου επιτρέψεις, Κώστα, να ξεκινήσω από τον Τάσο. Μία χρονιά, όπως είπα και νωρίτερα, φοβερή. Μία χρονιά ονειρική, όπως γράφουμε και στον τίτλο. Δεν ξέρω αν συμφωνείς και αν ήταν βγαλμένη μέσα από τα όνειρα αυτή η χρονιά ή αν ήταν συνδυασμός με πολλή δουλειά, Τάσου. Εννοείται, δουλέψαμε πολύ σκληρά όλη τη χρονιά. Ήταν μια πολύ δύσκολη χρονιά, γιατί έπρεπε να συνδυάσω κιόλας το διάβασμα για τις πανελλαδικές εξετάσεις, που είναι ένα κομμάτι δύσκολο στη ζωή κάθε μαθητή. Και παρόλα αυτά ανταπεξήλθα και ήρθε αυτό το αποτέλεσμα. Διάβασμα, πανελλήνιες, μέσα σε όλα αυτά και η πανδημία. Παρ' όλα αυτά κατάφερες τον Ιούλιο που μας πέρασε να φτάσεις σε αυτή την τόσο μεγάλη επιτυχία. Μπορεί να γίνει, εντάξει, αυτό το έκανες, θα μπορεί να γίνει. Αλλά επειδή μας βλέπουν και άλλα παιδιά που είναι μικρά και ξεκινάνε τώρα, ποιο μήνυμα θες να δώσεις πάνω στο κομμάτι αυτό? Θέλω να πω ότι αρκεί να υπάρχει θέληση και αγάπη, μπορείς να πετύχεις όλους σου τους στόχους. Εμείς μπορούμε να βλέπουμε την ώρα που μιλάμε και εικόνες για να θυμηθούμε έτσι και τι έκανε και ο Τάσος στο Πανευρωπαϊκό, τόσο από την απονομή του όσο και από τους αγώνες. Εδώ, από τον αγώνα εδώ παρακολουθούμε κάποιες από τις στιγμές. Σε αυτή την προσπάθεια του Τάσου, πολύ σημαντικό ρόλο έπαιξε και ο προπονητής του, ο Κώστας Χατζιπέτρου. Χρειάζεται καθοδήγηση, χρειάζεται σίγουρα η κατάλληλη βοήθεια και αυτή, από ό,τι καταλαβαίνουμε, την είχε ο Τάσος Κώστα και φτάσατε σε αυτή την πολύ μεγάλη επιτυχία. Εννοείται ότι χρειάζεται βοήθεια γενικότερα ένας αθλητής σε πολλά επίπεδα. Προσπαθούσαμε με μια ομάδα ανθρώπων να, όσο μπορούμε, να στηρίξουμε τον Τάσο στη δύσκολη χρονιά που είχε πέρσι και ελπίζω να φτάσαμε όσο γίνεται το πιο ικανό επίπεδο αποτελέσματος. Το περιμένατε, ήταν στόχος το μετάλλιο? Το είχαμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας, απλά προσπαθούσαμε όσο γίνεται να το πηγαίνουμε βήμα-βήμα για να μπορούμε λίγο να δουλεύουμε πιο συστηματικά. Πες μας λίγο για τη Ρώμη, Τάσο, γιατί γράψαμε διάφορα από τότε, τα είπαμε εδώ στην εκπομπή, αλλά είναι η πρώτη φορά που κουβεντιάζουμε μαζί. Ήτανε η Ρώμη κάτι το οποίο το περίμενες και όταν το κατάφερες, πώς αισθάνθηκες? Η αλήθεια είναι ότι δεν περίμενα το μετάλλιο. Στοχεύαμε πιο πολύ στο τελικό. Παρ' όλα αυτά, κούρσα με την κούρσα, έβλεπα ότι έχω δυνατότητες και για να ανέβω στο βάθρο. Και η αλήθεια είναι ότι πριν τον τελικό ήμουν έτοιμος και είχα την αυτοπεποίθηση για να κάνω το καλύτερο μπορώ και φάνηκε ότι τα κατάφερα, ας πούμε. Να πούμε και για όσους δεν το γνωρίζουν, γιατί δεν το είπαμε στην αρχή, ότι το χάλκινο μετάλλιο αυτό είχε έρθει στα 50 μέτρα ύπτιο, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, όπως είπαμε, των εφήβων, με επίδοση 25-63 από τον Τάσο Κούγκουλο.
που έφτασε μέχρι τον τελικό λοιπόν και πήρε αυτό το μετάλλιο. Και μετά ήρθε βέβαια και μια επιβράβευση, Τάσο, που λέγεται Προεθνική Ομάδα Ανδρών, ναι. Ενώ ήσουν στην κατηγορία των εφήβων. Κάτι ναι, πολύ, ναι. Επίσης πολύ σημαντικό, έτσι. Ναι, ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μου δίνει κίνητρο, εννοείται, επειδή κατάφερα να μπω στην Προεθνική Ομάδα Ανδρών. Δεν το καταφέρουν πολλοί έφηβοι αυτό. Και με οθεί για να γίνω καλύτερος. Τι σημαίνει αυτό για να το δώσουμε και στον κόσμο να καταλάβει όταν ακούει Προεθνική Ομάδα Ανδρών, έτσι για όποιους δεν ξέρουν. Η Προεθνική Ομάδα Ανδρών είναι ουσιαστικά η Εθνική Ομάδα Ανδρών. Είναι αυτοί που έχουν καταφέρει να πιάσουν το όριο για να ενταχθούν στην Προεθνική Ομάδα. Μάλιστα. Ήταν, όπως είπαμε, μια χρονιά πάρα πολύ δυνατή και θα λέγαμε ότι ήταν και μια χρονιά στην οποία ο Τάσος, όπως και τα προηγούμενα χρόνια της καλλιώς, είχατε και να δουλέψετε συγκεκριμένο, μάλλον αυτή τη χρονιά είχατε να δουλέψετε κάτω από υποσυγκεκριμένους χρόνους λόγω της πανδημίας. Δεν ξέρω αν είχατε κάποια προβλήματα λόγω της πανδημίας, αν σας δυσκόλεψε όπως πολλούς αθλητές και πριν την διοργάνωση, πριν φτάσετε στο Ευρωπαϊκό. Ναι, εννοείται. Ειδικά την περίοδο που είχαμε μπει σε lockdown ήταν μια δύσκολη περίοδος για όλους τους αθλητές. Ευτυχώς από ένα σημείο και ύστερα και η Ομοσπονδία σε συνεννόηση με τη Δημαρχία εδώ μπόρεσε να τις ασφαλίσει στον Τάσο και σε μερικούς ακόμα αθλητές υψηλού επίπεδου να μπορούν να κολυμπάνε για να συνεχίσουν να αθλούνται. Παρ' όλα αυτά έγινε λίγο πιο δύσκολη η δουλειά μας με όλη αυτή την κατάσταση που επικρατούσε. Τι ήταν αυτό που είπες στον Τάσο όταν βγήκε για να αγωνιστεί στην Ρώμη σε ένα πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα? Είναι η αλήθεια ότι εντάξει, είναι μια διοργάνωση πάρα πολύ σπουδαία και έξω από τα νερά μέχρι εκείνη τη στιγμή, έτσι. Η αλήθεια είναι ότι είχαμε πάρα πολλά. Αυτό που θυμάμαι είναι ότι πριν τον τελικό που μιλήσαμε τον είχα πει το να μπει και να το απολαύσει αυτό μέχρι εκεί. Τα υπόλοιπα δεν μπορώ να τα θυμηθώ, είναι η αλήθεια. Μάλιστα. Τι άλλο ξεχωρίζεις από την χρονιά που, αν σε ρωτήσω, Τάσο, εκτός από αυτά που είπαμε, υπήρχε κάτι άλλο που έτσι σου έμεινε από τη χρονιά? Μπορεί να είναι θετικό που ξεχωρίζεις, μπορεί να είναι αρνητικό. Μέσα από αυτή τη χρονιά κατάλαβα ότι αν δεν τα παρατήσεις, μπορείς να καταφέρεις τα πάντα, γιατί έφτασα σε σημείο σε πολύ άσχημο σημείο, ας πούμε, και ψυχολογικά, γιατί πιεζόμουν πάρα πολύ και με τα μαθήματα. Παρ' όλα αυτά δεν τα παράτησα και είχα τους κατάλληλους ανθρώπους δίπλα μου για να με βοηθάνε καθημερινά και να με στηρίζουν. Μάλιστα. Είσαι πολύ μικρός ακόμα ηλικιακά, ωστόσο έχεις καταφέρει αρκετά πράγματα. Ποιοι είναι οι στόχοι για τα επόμενα χρόνια, τι σκέφτεσαι και τι ονειρεύεσαι, βέβαια? Εννοείται. Το όνειρο κάθε αθλητή, όπως και το δικό μου, είναι μια Ολυμπιάδα, η συμμετοχή σε μια Ολυμπιάδα. Αυτό στοχεύουμε. Ναι, αυτό. Επόμενοι αγώνες, τι έρχεται στα κοντά για τον Τάσο? Οι επόμενοι αγώνες είναι το Πανελλήνιο Χειμερινό Πρωτάθλημα Ανδρών Γυναικών, που είναι σε 3 εβδομάδες. Στο οποίο στοχεύουμε? Σε καλές επιδόσεις, ίσως και ένα όριο για το Ευρωπαϊκό Ανδρών Γυναικών. Μάλιστα. Πάμε και λίγο σε αυτό που έγινε χθες μέσα στο Σαββατοκύριακο στην Καβάλα, για να μιλήσουμε για λίγο έτσι πιο γενικά και για τον ΝΟΑ. Έτσι κι αλλιώς ήσουν εκεί, συμμετείχες. Να πούμε δύο λόγια σε μια διοργάνωση που ο ΝΟΑ επέστρεψε, αν θυμάμαι καλά, με 15 μετάλλια. Μια πάρα πολύ καλή παρουσία. Ναι. Ήταν όντως πολύ καλή η παρουσία του ΝΟΑ. Ήταν μια ωραία διοργάνωση για τα δεδομένα της εποχής. Παρ' όλα αυτά δεν είχε πολύ κόσμο, δεν είχε συμμετοχές. Προφανώς λόγω του κορονοϊού. Και θεωρώ πως δεδομένου της εποχής ήρθαν καλά αποτελέσματα. Να μιλήσουμε και λίγο γενικότερα για την δουλειά που γίνεται στον Όμιλο. Εντάξει, ο ΝΟΑ
Είναι γνωστός νομίζω όχι μόνο εδώ στην Αλεξανδρούπολη, σε όλη την Βόρεια Ελλάδα, για την δουλειά η οποία γίνεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αν θέλετε, αν θες Κώστα, να μας πεις λίγο και για τα πιο μικρά τμήματα. Ναι, η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια προσπαθούμε να στήσουμε από τις μικρές ηλικίες προς τις μεγαλύτερες όσο δυνατόν πιο καλά, για να έχουμε και παραπάνω κόσμο, αλλά και πιο, να βγαίνουν συστηματικά πιο καλοί κολυβητές, αν γίνεται και επίπεδο τάσου και ακόμα καλύτεροι. Και μέχρι στιγμής μπορώ να πω ότι παρόλο τις αντίστοιχες συνθήκες και τον κορονοϊό, πάνε πολύ καλά τα πράγματα. Mm-hmm. Μάλιστα. Είναι το κολυβητήριο του Δημοσθένη Μιχαλετζάκη ένα μεγάλο συν για εσάς στην προσπάθειά σας? Εννοείται. Είναι, θεωρώ, από τα καλύτερα κολυβητήρια στην Ελλάδα. Σε πολύ μεγάλο βαθμό παίζει ρόλο και η Δημαρχία σε αυτό, που βοηθάει για να παραμένει ανοιχτό και να έχει τις κατάλληλες συνθήκες για τους αθλητές να μπορούν να προπονούνται καθημερινά. Νομίζω ότι οποιοδήποτε κολυβητής από άλλη πόλη θα ήθελε να έρχεται εδώ να προπονείται. Να γυρίσουμε λίγο στο προηγούμενο θέμα, γιατί είδα κάποια στιγμή, πήρε το μάτι μου ένα μικρό, ένα σύντομο βίντεο με μικρά παιδιά του ΝΟΑ να σε χειροκροτούν, να δίνετε τα χέρια, να αγκαλιάζετε, αν θυμάμαι καλά, δεν ξέρω, νομίζω ήταν λίγο μετά το ευρωπαϊκό αυτό. Ας μην μείνουμε όμως στο συγκεκριμένο βίντεο. Γενικότερη ερώτηση, τι ήταν αυτό που εισέπραξες όταν γύρισες στην Αλεξανδρούπολη και από τα παιδιά του ΝΟΑ, βέβαια τα μικρότερα που νομίζω ότι πλέον σε θαυμάζουν. Εντάξει, δεν θέλει να μιλάω τόσο που δεν καταλαβαίνουμε καθόλου για τον εαυτό του, αλλά τι σου είπανε, αυτό θέλω να μας πεις. Εισέπραξα πολύ αγάπη, εννοείται, από το σύλλογο και από τα παιδιά. Χαίρομαι που αποτελώ πρότυπο και γενικά, ναι, χάρηκα πάρα πολύ που με θεωρούν ως είδωλο. Τι θα έλεγε ο Κώστας Χατζηπέτρου για τον Τάσο Κούγκουλο, αν τον ρωτούσαμε έτσι να τον περιγράψει με λίγα λόγια? Με λίγα λόγια. Mm-hmm. Νομίζω ότι είναι από τους αθλητές που θα ήθελε ο κάθε προπονητής να έχει, γιατί πέρα από το ταλέντο που έχει φυσικά, έχει μια θέληση για διαρκή βελτίωση και νομίζω είναι πολύ βασικό αυτό. Mm-hmm. Και ο Τάσος για τον Κώστα? Είναι πολύ υπομονετικός, είναι αλήθεια, γιατί κάθε μέρα που συνυπάρχουμε σε αυτό το χώρο δεν είναι ιδανική, ας πούμε. Παρ' όλα αυτά υπάρχει συνεννόηση και νομίζω αυτό είναι το βασικό, να υπάρχει συνεννόηση μεταξύ προπονητή και αθλητή. Αισθάνεστε καμιά φορά ότι θέλετε ως κολύμβηση γενικότερα, όχι ως ΝΟΑ, μεγαλύτερη προβολή, το άθλημα δηλαδή να έχει μεγαλύτερη προβολή? Εννοείται, και νομίζω πρόσφατα βγήκαν και πολλοί από τους μεγαλύτερους κολυβητές ηλικία από τον Τάσο, όπως είναι η Άννα Ντουνάκη και ο Απόστολος Χρήστου, που το σχολιάσανε και έχουν απόλυτο δίκιο, γιατί είναι αθλητές πολύ υψηλού επίπεδου και νομίζω δεν έχουν την αναγνωρισιμότητα που θα έπρεπε να έχουν. Μάλιστα. Πάνω σε αυτό, μια και ανέφερες αυτούς τους αθλητές και πολλοί άλλοι βέβαια που έχουν έρθει και στην πόλη μας, ο Απόστολος ο Χρήστου, η Νόρα Ιδράκου και πάρα πολλοί άλλοι. Λέγαμε νωρίτερα για το. Θέλω να το συνδέσω με το κολυμβητήριο που λέγαμε. Πόσο σημαντικό είναι να μπορεί η Αλεξανδρούπολη να φιλοξενήσει σε διάφορα κάμπ, σε προετοιμασίες εν ώψη μεγάλων διοργανώσεων όλους αυτούς τους σπουδαίους αθλητές? Είναι πάρα πολύ σημαντικό για τους κολυβητές όλων των ηλικιών της Αλεξανδρούπολης, γιατί μπορούν και έχουν τα πρότυπά τους δίπλα τους να τα παρακολουθούν το πώς λειτουργούν και μέσα και έξω από το νερό. Είναι, θεωρώ, ότι καλύτερο για τα παιδιά. Μάλιστα. Να κλείσουμε με ένα τελευταίο μήνυμα από τον Τάσο προς τα παιδιά που μας παρακολουθούν για την κολύμβηση, αν θέλεις, Τάσο. Τι θα έλεγες στα παιδιά που μας βλέπουν τώρα και θα ήθελαν να ασχοληθούν? Δεν το έχουν κάνει, αλλά βλέποντας ίσως και εσένα, βλέποντας άλλα παιδιά που φέρουν επιτυχίες, θέλουν να το κάνουν. Για την κολύμβηση συγκεκριμένα, είναι ένα πολύ όμορφο
άθλημα. Θεωρώ ότι αξίζει να το δοκιμάσουν και θεωρώ ότι το βασικό είναι να αγαπάνε αυτό που κάνουν, ό,τι άθλημα και να κάνουν. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και τους δύο για την παρουσία σας στην εκπομπή. Να ευχηθώ κάθε επιτυχία και στο 2022 να είναι, γιατί όχι, ακόμα καλύτερο από το 2021, και πολλές επιτυχίες στο μέλλον και προσωπικά και στο, σε ό,τι θέλετε να πετύχετε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο να περάσουμε σε Στίβο και να πάμε αρχικά στον Εθνικό Αλεξανδρούπολης, ο οποίος στην ημερίδα κλεισού Στίβου που διεξήχθη στους αμπελόκηπους της Θεσσαλονίκης ήρθε με 2 μετάλλια αλλά και επιτυχίες. Μπορούμε να βλέπουμε παράλληλα και διάφορα στιγμιότυπα από, από τους αγώνες που διεξήχθησαν εκεί. Ο Νίκος Οδαστερίδης στα 60 μέτρα με εμπόδια στην κατηγορία K16 κατέκτησε το δεύτερο, κατέκτησε την δεύτερη θέση και το αργυρό μετάλλιο. Η Αριστεία Δαστερίδη στα 60 μέτρα επίσης με εμπόδια στην κατηγορία όμως K18 πήρε την τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο. Πολύ σημαντική και η τέταρτη θέση της Ιωάννας Αραμπατζή στη σφαιροβολία στις γυναίκες. Η Ιωάννα είναι και μικρότερη σε ηλικία, επίσης μια πολύ σημαντική επιτυχία. Στην έκτη θέση Δήμητρα Παναγιωτοπούλου που την είχαμε φιλοξενήσει και αυτήν εδώ στη σφαιροβολία, επίσης στις γυναίκες. 7η η Ευαγγελία Μπογιάννη, 7ος ο Γιώργος Σιγλίδης, 19η η Αλεξάνδρα Γκαρά. Πολλά συγχαρητήρια στους αθλητές και αθλήτρες του Εθνικού, αλλά και στους προπονητές τους, τον Γιώργο Δαστερίδη, τον Γιάννη Βεζάζη και τον Δημήτρη Τσιακυρούδη. Από τον Εθνικό θα παραμείνουμε στον Στίβο και θα περάσουμε σε, θα φύγουμε για το Διδημότυχο. Εκεί όπου έχουμε ένα κορίτσι, θα τα πούμε με τον προπονητή της αυτή τη φορά, αλλά θα έχουμε στο μέλλον, στο σύντομο, στο προσεχές μέλλον, την ευκαιρία να μιλήσουμε και μαζί της. Μιλάμε βέβαια για την Νικολέτα Αντωνιάδη από τους Μυρμιδόνες Διδημοτήχου, η οποία συνεχίζει από ρεκόρ σε ρεκόρ. Ακόμη ένα πέτυχε αυτή τη φορά, έκανε πανελλήνιο ρεκόρ, κατέριψε το ρεκόρ της Πασχαλίνας Παπαδοπούλου που είχε 8.60 από το 2016, έκανε 8.52 στα 60 μέτρα με εμπόδια, στην ίδια ημερίδα κλειστού Στίβου για την οποία μιλούσαμε και νωρίτερα. Πάμε να τα πούμε αναλυτικά με τον προπονητή της, τον Θανάση Τσιμάκα, που είναι κοντά μας μέσω τηλεφώνου. Κύριε Τσιμάκα, καλησπέρα και πολλά συγχαρητήρια. Καλησπέρα, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς πολύ που είστε στην εκπομπή. Μία ακόμη πολύ μεγάλη επιτυχία και παρέλειψα, αν και το είπα στην αρχή της εκπομπής όταν ξεκινήσαμε, δεν είναι απλά πανελλήνιο ρεκόρ. Με αυτή την επίδοση η Νικολέτα είναι και νούμερο 2 στην κατηγορία K18 στον κόσμο, πίσω μόνο από την Βερόνικα Ρατόγεβα, την Ρωσίδα. Μία πολύ μεγάλη επιτυχία. Μακάρι να ήταν έτσι και να παρέμεινε αυτή η δεύτερη θέση, αλλά είναι νωρίς ακόμα. Μέχρι στιγμής, ναι, εντάξει. Δεν έχουν ολοκληρώσει όλοι αυτές τις συμμετοχή τους αγώνες. Εντάξει, θα πέσουμε κάποιες θέσεις, αλλά είναι καλά. Και μπορούσε να είναι και καλύτερα, γιατί έκανε λίγο κρύο στο χώρο. Έμπαζε από κάποια πλευρά, έτσι, κρύο, ήταν όλος ο χώρος κρύος. Υπήρχε πολύ, επειδή πρωτοφτιάχτηκε το ταρντάν, υπήρχε πολύ σπυρί. Αυτό το πάνω-πάνω που ρίχνουν αφού ρίξουν την κόλλα και μετά. Και δεν υπήρχε ευστάθεια στα πατήματα των αθλητών. Επίσης αργήσαμε λίγο να πάμε και δεν μπόρεσε να εκτελέσει ακριβώς τη ρουτίνα που κάνει πάντα πριν από κάθε αγώνα με πολύ μεγάλη ευλάβεια. Το είδαμε αυτό Δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει τη ρουτίνα της, δηλαδή αυτή την προετοιμασία της για τον αγώνα. Πιστεύω κάνα 10 εκατοστά να πηγαίναμε καλύτερα. Να πούμε ότι όση ώρα μιλάει ο κύριος Τζεμάκας, εμείς παρακολουθούμε και πλάνα. Είδαμε στην αρχή την κούρσα στην οποία αναφερόμαστε για το ρεκόρ που έκανε. Στη συνέχεια βλέπουμε τώρα και πλάνα από προηγούμενο ρεκόρ που είχε κάνει τον Ιούλιο. Μία ακόμα πολύ μεγάλη επιτυχία τότε. Εκεί στα 100 μέτρα με εμπόδια.
Αυτό που είπατε το διαβάσαμε και σε μια δήλωση που έκανε η Νικολέτα μετά τον αγώνα, ότι δεν πρόλαβε να κάνει καλό ζέσταμα γιατί. Ναι, ήρθε... Προετοιμασία για τον αγώνα. Έτσι, πήγατε αυθημερών ουσιαστικά. Έτσι. Δεν είναι μόνο το ζέσταμα. Ναι. Είναι και η σκέψη για την κούρσα. Mm-hmm. Είναι και η νοερή εκτέλεση που πρέπει να γίνει πριν ξεκινήσει. Να προετοιμαστεί το νευρικό σύστημα δηλαδή, ο εγκέφαλός της, τα συναισθήματά της. Οπότε, από ό,τι καταλαβαίνουμε, θα μπορούσε να ήταν ακόμη μεγαλύτερο αυτό το ρεκόρ. Βέβαια. Mm. Πιστεύω γύρω στα 10 εκατοστά έως και περισσότερο να ήταν καλύτερη. Και είχαμε κατά νου να πάμε στην Θεσσαλονίκη ξανά για την ημερίδα της, αυτού του Σαββάτου. Και θα έτρεχε και στις δύο κούρσες, και στη μεγαλύτερη κατηγορία που είναι λίγο ψηλότερα τα εμπόδια, 84 εκατοστά. Και στην κατηγορία της για να βελτιώνει ακόμα περισσότερο το πανελλήνιο ρεκόρ. Που στην ηλικία της τα εμπόδια είναι 76 εκατοστά. Αλλά προέκυψε το εξής πρόβλημα τώρα. Μία ροδίτησα, η οποία έχει δικαίωμα συμμετοχή στους Βαλκανικούς Αγώνες, όπως και η Νικολέτα έχει δικαίωμα συμμετοχή στους Βαλκανικούς Αγώνες, αν και είναι μικρότερη κατά ένα χρόνο ημερολογιακό να πω, αλλά στην ουσία δύο χρόνια διαφορά έχει από την αθλήτρια. Έκανε 8.52 και. Επειδή στους Βαλκανικούς θα πάει μόνο μία αθλήτρια, κατεβαίνουμε τώρα στην Αθήνα για να λύσουν τις διαφορές τους πάνω στον αγώνα, στην κούρσα. Και θα τρέξει με την κοπέλα από τη Ρόδο, η οποία έχει κάνει 8.52, για να επιλεγεί η καλύτερη δηλαδή. Για τους Βαλκανικούς αγώνες που θα γίνουν στο Βελιγράδι στις 12 Φεβρουαρίου. Έκαναν την ίδια ακριβώς επίδοση, δηλαδή, για να δώσουμε στον κόσμο να καταλάβει και θα. Όχι, συγγνώμη, είπα 8.52. 8.56 έχει κάνει η κοπέλα τη Ρόδου, αλλά σε ψηλότερα εμπόδια κατά 8 εκατοστά. Και θα τρέξουν στην Αθήνα αυτό το Σάββατο. Αυτό το Σάββατο θα γίνεται το ντέρμπι, το μεγάλο, δύο καλών ταλέντων. Και πιστεύω να τον κερδίσουμε τον αγώνα. Το πιστεύουμε κι εμείς και το ευχόμαστε. Θα είναι ευτύχημα να είναι απευθείας και να απολαύσουν όλη αυτή την κούρσα, εδώ τουλάχιστον στην περιοχή μας που έχει ενδιαφέρον. Βέβαια, μακάρι και μιλάμε για ένα κορίτσι, για όσους δεν γνωρίζουν, που είναι 16 ετών, επαναλαμβάνουμε, αγωνίζεται σε αυτή την κατηγορία των κάτω των 18 και έχει καταφέρει... Ναι, είναι Φεβρουάριο γεννημένη, ατύχησε σε αυτό το θέμα, γιατί για 23 μέρες περίπου παίρνει ένα χρόνο στην πλάτη της. Εντάξει, μπορούσε δηλαδή να γεννηθεί λίγες μέρες αργότερα, να ήταν ένα χρόνο μικρότερη τώρα. Mm-hmm. Εντάξει. Μάλιστα. Τι μπορούμε να περιμένουμε από εδώ και πέρα, γιατί από ό,τι ξέρω μετά τις 5 Φεβρουαρίου ακολουθεί ακόμη ένας σημαντικός αγώνας στα τέλη του μήνα, αν και ξέρω ότι βλέπετε αγώνα με αγώνα, πρώτα το Σάββατο μετά, αλλά τι μπορούμε να περιμένουμε από την Νικολέτα στη συνέχεια. Κοιτάξτε τώρα... Θα γίνει ένας πολύ καλός αγώνας, γιατί είναι και πρωταθλήτρια η Ελλάδα στις γυναίκες, στη μεγάλη κατηγορία δηλαδή, η Πεσιρίδου. Ελισάβετ, θα γίνει ένας πολύ καλός αγώνας. Βέβαια, η Πεσιρίδου έχει πολύ καλούς χρόνους, είναι και αρκετά όρημη σαν αθλήτρια. Πίστευα ότι είναι γύρω στα 28 χρονών, κάπου εκεί, 26 πόσο είναι. Μετά είναι η Βαλκανική στις 12 στο Βελιγράδι. Ναι. Βέβαια είναι μεγαλύτερη κατηγορία από τις Νικολέτες, αλλά και εκεί πιστεύω ότι θα πάει καλά και πιστεύω ότι θα το πάρει το εισιτήριο αυτή. Και μετά πάμε 26-27 Φεβρουαρίου, είναι το Πανελλήνιο Ανδρών Γυναικών στην Αθήνα, στο Ειρήνης και Φιλίας. Βέβαια και αυτή η ημερίδα τώρα, στις 5 του μηνός αυτό το Σάββατο, είναι στο Ειρήνης και Φιλίας, το οποίο έχει πάρα πολύ καλό τάρτα, ελαστικό τάπητα, με προδιαγραφές για μεγάλες διοργανώσεις. Και πιστεύω να πάει καλά, να βελτιώσει πάρα πολύ το χρόνο της. Και γιατί όχι να μην πλησιάσει το πανελλήνιο ρεκόρ, το οποίο είναι 8.53 για την μεγαλύτερη κατηγορία με τα ψηλότερα εμπόδια, 84 εκατοστά. Το οποίο το δουλεύουμε και αυτό και πιστεύω να πάμε πολύ καλά. Μιλήσατε τώρα για καλό ταρτάν. Από την άλλη, τα έχουμε ξαναπεί μαζί και σε προηγούμενη συνέντευξη. Οι συνθήκες δεν είναι το ίδιο καλές εκεί που προπονείστε, έτσι. Κοιτάξτε, εμείς έχουμε κάρβουνο στο γήπεδο, το οποίο είναι τουλάχιστον 60 χρονών αυτό. Και είναι λυπηρό το 2022 να έχουμε κάρβουνο ακόμα. Και με τέτοια προϊστορία,
Εμείς έχουμε τον Κατσίδη από εδώ. Έτσι ακριβώς. Από τα μεγαλύτερα αστέρια και ταλέντα του Στίβου παγκόσμια. Να το τονίσουμε και αυτό για να το ελπίσουμε να ακολουθήσει και η Νικολέτα προς τα εκεί. Ναι, ναι. Έχουμε μόνο ένα κλειστό γυμναστηριάκι, το οποίο είναι 30 μέτρα. Και έχουμε εκεί στρώσει ένα κομμάτι ταρντάν και βολευόμαστε. Mm-hmm. Βέβαια, υπάρχει και η προοπτική πια να γίνει την άνοιξη το ελαστικό τάπητα, αφού πρώτα γίνει και ο χλωοτάπητα. Υπάρχουν ανάδοχοι, υπάρχουν τα χρήματα. Πιστεύω μέσα στο καλοκαίρι να έχουμε και εμείς μια καλή εγκατάσταση που θα μας βοηθάει πάρα πολύ. Και θα πρέπει να το ξέρει αυτό ο κόσμος. Υπάρχουν ταρντάν και ταρντάν. Θα πρέπει όλοι οι φορείς που ασχολούνται, κυρίως η τεχνική υπηρεσία, να διασφαλίσει ότι αυτό το ταρντάν θα είναι ποιοτικό. Να βοηθάει τους άρτες και όχι να τους σακατεύει. Υπάρχουν και τέτοια ταρντάν δυστυχώς στη χώρα που γίνονται προεκλογικά εκ των ενόντων που λένε και χωρίς πολλές απαιτήσεις και προδιαγραφές mm-hmm. για ψηφοθυρία και είναι μια μάπα τελικά. Δεν προσφέρουν τίποτα. Κάνουν κακό αντί να προσφέρουν. Να μην κοιτάμε τη βιτρίνα δηλαδή και να κοιτάμε την ουσία. Να μην κάνουμε κανένα έκτρωμα, να κάνουμε κάτι λειτουργικό, ουσιαστικό, μακροχρόνιο, που θα κρατάει με προδιαγραφές. Έτσι ακριβώς. Συγγνώμη κιόλας κύριε Τζιμάκα. Μια φορά να το κάνουμε και όχι να χρειαστεί σε λίγα χρόνια το ξανακάνουμε. Αυτό πήγα να πω, ότι τόσα χρόνια το περιμένετε, άμα δεν είναι και σωστό. Τελικά. Όχι, δεν μιλάω για την πόλη μου. Mm. Να το προσέξουν και αυτό και βέβαια, γενικά. Αν ακούν κάποιοι. Θα προσπαθήσω και εγώ να έρθω σε επαφή με ΣΕΓΑΣ, με Γενική Γραμματεία, ώστε να διασφαλιστεί η άρτια κατασκευή του ελαστικού τάπητα. Έτσι. Εντάξει. Και της Αλεξανδρούπολης έχει προβλήματα, τα εμπαλώματα και τέτοια. Και τη Ορεστάδα έχει προβλήματα. Μην κάνουμε κι εμείς κάποιο με προβλήματα. Τη Κομωτήνη έχει καταστραφεί, πάει για αλλαγή. Τη Δράμα επίσης. Έχει πολύ μεγάλη σημασία οι προδιαγραφές που θα τεθούν για να γίνει ο ελαστικός τάπητας. Μάλιστα. Για να τηρηθούν οι προδιαγραφές, οι οποίες εννοείται πρέπει να τηρηθούν. Όχι μόνο να φαίνονται στα χαρτιά. Γιατί δυστυχώς έχουμε πολλές αστοχίες υλικών και κατασκευών και υπάρχει ένα πρόβλημα σε αυτό το τομέα γενικά στη χώρα. Ευχόμαστε να πάνε όλα καλά και στο Δημότυχο και να γίνει πραγματικά αυτό που θέλετε, βέβαια, που θέλει και ο Σύλλογος και όλοι όσοι ασχολούνται με τον Στίβο και να μπορούν παιδιά όπως η Νικολέτα να αθλούνται και να μην χρειάζεται να μετακινήσετε από πόλη σε πόλη, όπως ξέρουμε ότι έρχεστε στην Αλεξανδρόπολη. Είναι πρόβλημα αυτό. Θέλουμε εμείς 2 ώρες στη μετακίνησή μας. Και 2 ώρες προπόνηση, 3, 1-5 ώρο κάθε φορά που θα έρθουμε Αλεξανδρούπολη το καταναλώνουμε. Ασκόπος βέβαια, εντάξει. Βέβαια. Και όλα αυτά μπορούσαμε είναι και καταπώνηση, να κάνουμε έτσι. Εδώ τη δουλειά μας πολύ πιο άνετα. Mm-hmm. Και τι να πω, ξέρω εγώ. Υπάρχουν και βέβαια και οι παρεμβάσεις που δεν αφήνουν τα πράγματα να εξελιχθούν αντικειμενικά και αξιοκρατικά. Πολύ καλά εντάξει, κάνετε. Αλλού γίνονται έργα που δεν υπάρχουν τέτοιες υποδομές και εμείς που έχουμε τέτοιες υποδομές με τέτοιους πρωταθλητές, δεν έχουμε ταρντάν. Προτεραιότητες των δημοτικών αρχόντων, των δημοτικών αρχών κτλ. Πολύ καλά κάνετε και το τονίζετε για να καταλάβει και ο κόσμος. Βέβαια. Πρέπει να γίνεται ιεράρχηση. Τι πρέπει να γίνει πρώτα στην πόλη και μετά να μπαίνουν και δευτερεύοντα θέματα. Και για να καταλάβει και ο κόσμος κάτω από ποιες συνθήκες η Νικολέτα φέρνει αυτές τις επιτυχίες, έτσι, γιατί μερικοί μπορεί να δεν ξέρουν τι ακριβώς συμβαίνει. Βλέπουν την εικόνα ότι έρχεται μια επιτυχία, ένα ρεκόρ. Το ταλέντο, θέλει βέβαια και τις εγκαταστάσεις του, αλλά ένα μεγάλο ταλέντο, το οποίο είναι αρκετά ψηλά στις φυσικές του ικανότητες, στις τεχνικές του δεξιότητες. Εντάξει τώρα, και ο Γκατσούδης μέσα από ένα δωματιάκι 3x7 μπόρεσε και να κάνει όλα αυτά. Και με ένα διάδρομο που τον στρώναμε, που τον είχαμε δανειστεί από την Γενική Γραμματεία, που όταν έκανε τη φορά του επάνω, τον έπαιρνε μαζί του το διάδρομο και προχωρούσε μαζί του. Εντάξει, θα ήταν πιθανόν καλύτερα. Αλλά τα αστέρια, όπου και να βρεθούν, λάμπουν, αυτό λέω εγώ. Έτσι, αρκεί να έχουν και έναν καλό συμπαραστάτη, ας πούμε. Και υπάρχει αυτός ο συμπαραστάτης και με αυτό το μήνυμα το τελευταίο, αυτό, το πολύ ωραίο. Να τα βοηθάει τα παιδιά να
αξιοποιεί τις ικανότητες τους χωρίς προβλήματα για την υγεία τους, γιατί και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία πρώτα στον αγώνα του Σαββάτου που έρχεται και μετά και στους επόμενους. Θα είμαστε εδώ για να παρακολουθούμε ό,τι συμβαίνει και να το προβάλλουμε. Καλή σας επιτυχία, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ και εσείς να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας. Αυτός ήταν ο κύριος Τσιμάκας, λοιπόν, ο προπονητής της Νικολέτας Αντωνιάδη. Επαναλαμβάνουμε ακόμη ένα πανελλήνιο ρεκόρ και ακούσατε και το τι έρχεται. Έρχονται σπουδαία πράγματα, υγεία και πολλές επιτυχίες πραγματικά για την Νικολέτα και για κάθε παιδί που προσπαθεί και μέσα από τον αθλητισμό θέλει να πετύχει πράγματα. Θα πάμε κάπου εδώ στο δεύτερο διαφημιστικό μας διάλειμμα για σήμερα. Θα επιστρέψουμε σε λίγο. Μόλις γυρίσουμε, έχουμε handball, μη φύγει κανείς. Επιστρέψαμε, πάμε γήπεδο στην Δέλτα Τηλεόραση. Πάμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Τα είπαμε για ποδόσφαιρο, κολύμβηση και στίβο στο προηγούμενο διάστημα. Πάμε να τα πούμε τώρα για handball, καθώς ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση της Α2 κατηγορίας των ανδρών και με τα παιχνίδια του Σαββατοκύριακου και πάμε πλέον, με συγχωρείτε, για την δεύτερη φάση όπου θα έχουν την ευκαιρία οι ομάδες που τερμάτισαν στις πρώτες τρεις θέσεις να παίξουν μπαράζ ανόδου για την Α1 κατηγορία. Μέσα σε αυτές τις ομάδες είναι και οι Κύκλοπες Αλεξανδρούπολης, οι οποίοι τερμάτισαν στην τρίτη θέση του υποομίλου τους και θα μπουν σε όμιλο 6 ομάδων μαζί με τις δύο ομάδες από τον όμιλό τους, δηλαδή τον Φίβο Σικιών και τον ΓΑΣ Κιλκής, και τις τρεις πρώτες από τον άλλο υπόμιλο. Θα πάμε να τα πούμε αναλυτικά με τον προπονητή του Κυκλόπων Αλεξανδρούπολης, τον Ηλία Παπαχρήστου, τον οποίο φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο του Πάμε Γήπεδο. Ηλία, καλησπέρα. Καλησπέρα, Κοσμά. Ευχαριστούμε πολύ που είσαι κοντά μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ολοκληρώθηκε μία πρώτη φάση με τους Κύκλοπες να πετυχαίνουν το στόχο τους. Δεν χρειάστηκε να φτάσει η τελευταία αγωνιστική έτσι καλώς για να γίνει αυτό. Το ξέραμε από πιο νωρίς. Πριν πάμε να πούμε, για να δώσουμε και στον κόσμο να καταλάβει πώς ακολουθεί, πώς συνεχίζεται το πρωτάθλημα με την δεύτερη φάση, να πάμε λίγο να κάνουμε έναν απολογισμό του τι έγινε σε αυτή την πρώτη φάση και αν είσαι και ευχαριστημένος, ικανοποιημένος με την απόδοση των παιδιών, των αθλητών. Θα πρέπει να δώσω στην αρχή συγχαρητήρια στους παίκτες μου, καθώς επίσης και ένα μεγάλο ευχαριστώ στη διοίκηση της ομάδας, η οποία ήταν κοντά μας. Κάθε χρόνο που ερχόμαστε εδώ λέμε για παραμονή. Φέτος όμως, από την αρχή της χρονιάς, πιστεύαμε ότι μπορούσαμε το κάτι παραπάνω και όντως έγινε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό που πετύχαμε το στόχο μας και αν θεωρήσουμε ότι στην αρχή της χρονιάς ήταν βέβαια και η συμμετοχή της ομάδας μας στην Α2. Όχι μόνο πετύχαμε τη συμμετοχή μας, παίξαμε πολύ καλό handball, πρωταγωνιστήσαμε στον όμιλό μας και πιστεύω ότι και στην επόμενη φάση που είναι κάτι πρωτόγνωρο για την ομάδα των Κυκλόπων, που για πρώτη φορά θα συμμετέχει σε μπαράζ ανόδου για την μεγάλη κατηγορία. Το οποίο πιστεύω ότι θα διεκδικήσουμε όποιες πιθανότητες έχουμε για την για τη συμμετοχή μας και στην Α1. Πολύ καλές ομάδες μαζί σας στον όμιλο. Πέρα από τις δύο ομάδες που είπαμε, να πούμε ότι είναι και η Χάνθα Γιάννενα και η Κοζάνη. Βεβαίως. Και να πάμε λίγο να δούμε αυτές τις ομάδες. Με αυτά που ξέρουμε μέχρι στιγμής, τι μπορεί να χτυπήσει, τι μπορεί να χτυπήσουν οι Κύκλοπες και να πούμε και πόσες ομάδες παίρνουν την άνοδο από την διαδικασία αυτή. Πιστεύω ότι η προσπάθεια που κάναμε φέτος ήταν μια ομαδική προσπάθεια τα τελευταία χρόνια και αυτή τη στιγμή είμαστε στην καλύτερη στιγμή. Είναι μια μίξη παικτών, οι οποίοι είναι και ντόπιοι, καθώς επίσης κάποιοι φοιτητές οι οποίοι συνιστούν την ομάδα μας. Θα ήθελα να επισημάνω ότι στα τελευταία δύο παιχνίδια παίξαμε με τις καλύτερες ομάδες του πρωταθλήματος, με το Κυλκής και το Φίβο. Εφόσον είχαμε πετύχει το στόχο μας και επειδή είχαμε τη συμμετοχή μας για τα μπαράζ ανόδου, δώσαμε περισσότερη συμμετοχή σε νέα παιδιά, τα οποία δεν είχαμε δώσει διάρκεια, δεν είχαμε δώσει χρόνο συμμετοχής. Ακόμα και σε παιδιά τα οποία είναι αυτή τη στιγμή πρώτη ηλικίου. Και πιστεύω ότι τα επόμενα παιχνίδια, ειδικά μέσα στην Αλεξανδρούπολη, θα είναι πολύ δύσκολο κάποια ομάδα να έρθει να κερδίσει εδώ. Είναι σίγουρα να πω ότι προχθές με το Φίβο που παίζαμε, ο Φίβος είχε τρεις ξένους παίκτες.
καθώς επίσης και άλλους τρεις παίκτες οι οποίοι παίζανε πέρυσι σε ομάδες Α1. Οπότε μπορούμε να καταλάβουμε τη δυναμικότητα που έχουν αυτές οι ομάδες. Πιστεύω στην ομάδα μου και πιστεύω ότι θα διεκδικήσουμε ή θα πλασαριστούμε στις τρεις πρώτες θέσεις. Να δώσουμε και στον κόσμο για να καταλάβει για το σύστημα για τον επόμενο γύρο ότι οι ομάδες που κατέλαβαν τις θέσεις 1 έως 3 στην τελική βαθμολογία της πρώτης φάσης στον κάθε υποόμιλο δημιουργούν έναν νέο όμιλο των 6 ομάδων, αγωνίζονται για τις θέσεις 1-6 του βαθμολογικού του πίνακα του ομίλου τους, μεταφέροντας τους βαθμούς και τα τέρματα της πρώτης φάσης. Έτσι μόνο ακριβώς. Με τις ομάδες που τους ακολουθούν στην δεύτερη φάση. Σε αυτό τον ενιαίο όμιλο, όπως αναφέρει η προκήρυξη της Α2, οι ομάδες θα αγωνιστούν μόνο με τις τρεις ομάδες του ομίλου όπου δεν συναντήθηκαν στην πρώτη φάση, με σύστημα ένας προς όλους σε δύο γύρους. Δηλαδή, δεν θα αγωνιστείτε με τον Φίβο και τον Κιλκέ. Ξεκινάμε την επόμενη εβδομάδα, πηγαίνουμε στην ομάδα της Κοζάνης. Στη συνέχεια έρχεται εδώ η ομάδα των Ιωαννίνων και τελευταία αγωνιστική του πρώτου γύρου πάμε στην ομάδα της Χάνθου. Μάλιστα. Παιχνίδια καταρχάς εδώ πέρα στην Αλεξανδρούπολη με ομάδες πάρα πολύ καλές. Έτσι, που ακριβώς. Αξίζει και ο κόσμος να τα παρακολουθήσει, σωστά. Αξίζει να παρακολουθήσει αυτούς τους αγώνες, αν και σε όλα τα παιχνίδια έχουμε κόσμο στο γήπεδο. Είναι όμως μια ευκαιρία να βοηθήσει και την ομάδα μου, αλλά να δουν και ένα ωραίο θέαμα και να δουν από κοντά το άθλημα του handball. Το οποίο θα διασκεδάσουν και πιστεύω θα του ανταμείψουμε. Μάλιστα. Οι Κύκλοπες, όπως είπες και νωρίτερα, το ανέλησες, το είπες πάρα πολύ ωραία για τα όσο αφορά αυτή τη μίξη που έχετε κάνει. Πέρα από αυτό όμως, αυτό που βλέπουμε στο γήπεδο, που βλέπουμε στο κλειστό, όποτε ερχόμαστε να καλύψουμε τους αγώνες και να παρακολουθήσουμε την ομάδα, είναι ότι αυτό το οικογενειακό κλίμα που έχετε. Είμαστε μια παρέα, είμαστε μια πολύ καλή παρέα, είμαστε φίλοι στο γήπεδο. Το οποίο αυτό φαίνεται κιόλας. Σε όλα αυτά όμως βοηθάει και η σωστή οργάνωση που υπάρχει στο γήπεδο, το οποίο ξεκινάει από τους παίκτες, τον προπονητή και καταλήγει κυρίως στη διοίκηση. Η διοίκηση είναι κοντά μας, μας βοηθάει, μας στηρίζει και, και ό,τι χρειαστούμε το έχουμε δίπλα μας. Είναι πολύ σημαντικό. Ωραία. Να πάμε λίγο τώρα και στις ομάδες αυτές, αν θέλεις να, ναι. Έτσι, για να δώσουμε δύο στοιχεία, χωρίς φαντάζομαι δεν θες να αποκαλύψεις και πολλά, αλλά όσο αφορά το σκάουτινγκ, τι μπορούμε να περιμένουμε απέναντι σε Χάνθ, Γιάννα και Κοζάνη, λοιπόν. Πιστεύω ότι η ομάδα των Ιωαννίνων και της Κοζάνης είμαστε στο ίδιο επίπεδο. Δεν πιστεύω ότι δεν υπάρχουν πολλές διαφορές. Θα παίξει σημαντικό ρόλο πώς θα είμαστε εκείνη τη στιγμή και λόγω COVID δεν ξέρουμε πώς θα παρουσιαστούμε. Η ομάδα της Χάνθ είναι μια πολύ δυνατή ομάδα. Θα ήθελα να επισημάνω ότι στη μεταγραφική περίοδο δώσαμε και δύο παίκτες στην ομάδα της Χάνθ, οι οποίοι προέρχονται και από τη Θεσσαλονίκη, τον Πάνο τον Ανδρεαδάκη και τον Μάριο τον Μαμούρη, τους οποίους ευχαριστούμε κιόλας που ήταν 4 χρόνια στην ομάδα μας. Προσπαθήσαμε να κάνουμε κάποιες μεταγραφές, δεν μπορέσαμε, δεν πειράζει όμως. Κρατάμε για του χρόνου και βλέπουμε. Είναι δύσκολο, το έχουμε πει πολλές φορές, Ηλία. Είναι αυτή η απόσταση, αυτό το μακριά από το κέντρο που δυσκολεύει. Δηλαδή, και πάνω σε αυτό που λες τώρα, ότι προσπαθήσατε να κάνετε μεταγραφές. Εδώ που βρίσκεται, το σημείο που βρίσκεται η Αλεξανδρούπολη, είναι ένας αρνητικός παράγοντας. Σίγουρα, είναι πολύ δύσκολο να έρθει κάποιος παίκτης εδώ. Γι' αυτό χρειαζόμαστε και τη στήριξη και της Δημαρχίας, καθώς επίσης και των τοπικών φορέων, ώστε να βοηθήσουν την ομάδα. Γιατί θα ήθελα να επισημάνω ότι αυτή τη στιγμή οι Κύκλοπες είναι η μοναδική ομάδα στην πόλη μας, η οποία πρωταγωνιστεί σε play-off ανόδου για την Α1. Είναι πολύ σημαντικό. Και αυτό φαίνεται ότι γίνεται δουλειά στο γήπεδο. Και μακάρι κάποια στιγμή να μπορέσουμε να παίξουμε και Α1. Μακάρι. Μία Α1 η οποία φαντάζομαι ότι εντάξει, το έχετε... Πολύ δύσκολο, πολύ προσπάθεια, δουλειά, κόπο, μεταγραφές. Σίγουρα, χωρίς μεταγραφές. Είναι μία κατηγορία η οποία, εντάξει, πέρα από το ότι είναι η πρώτη κατηγορία της χώρας και το καταλαβαίνουμε ότι σίγουρα υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες απαιτήσεις. Οι απαιτήσεις δεν είναι μόνο στο κομμάτι το αγωνιστικό, είναι και στο κομμάτι το οικονομικό, με τα ταξίδια. Μακριά ταξίδια. Πιστεύω ότι μόνο και μόνο που φτάσαμε μέχρι εδώ και ότι αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα ακούγεται το όνομα Κύκλοπες ότι συμμετέχουμε στην Παράζα Νόδου, είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την πόλη μας και για την ομάδα μας. Μάλιστα. Πρώτο παιχνίδι λοιπόν το μεθεπόμενο Σαββατοκύριακο. Πάμε στην Κοζάνη και στη συνέχεια έρχονται τα Γιάννη εδώ την επόμενη Κυριακή. Έτσι, ώρα το απόγευμα. Και τελευταίο παιχνίδι με την Τελευταίο παιχνίδι Χάνθ. Πηγαίνουμε στη Χάνθ. Πηγαίνετε στη Χάνθ. Και ελπίζετε τα πρώτα δύο να τα έχετε. Πιστεύω ότι θα έχουμε δύο νίκες. Μάλιστα. Και εμείς το ευχόμαστε. Να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία
στην ομάδα των Κυκλόπων για τα παιχνίδια που έρχονται, για την δεύτερη φάση επαναλαμβάνουμε της Α2 κατηγορίας. Μία εβδομάδα τώρα ξεκούραση, αλλά ξεκούραση σχετικό μάλλον είναι έτσι. Έτσι ακριβώς. Υπάρχει προετοιμασία. Προετοιμασία ώστε να είμαστε έτοιμοι για τους αγώνες που έρχονται. Πολύ ωραία. Και πάλι καλή επιτυχία και όλα να πάνε καλά. Ευχαριστούμε, Κοσμά. Αυτά με τους Κύκλοπες Αλεξανδρούπολης και την προσπάθεια που κάνουν για τα μπαράζ ανόδου για την Α1. Σε handball θα παραμείνουμε, καθώς θα πάμε να δούμε τι έγινε στο παιχνίδι που έγινε το μεσημέρι της Κυριακής ανάμεσα στο Βορέα Αλεξανδρούπολης και τον Άρη Θεσσαλονίκης για την Α2 κατηγορία των γυναικών αυτή τη φορά. Μαχητικός ο Βορέας απέναντι στον Άρη. Μέχρι το 54-55, αν θυμάμαι καλά, συμβάδιζαν οι δύο ομάδες στο σκορ. Από εκεί και πέρα ο Άρης πάτησε γκάζι και πήρε την νίκη με 6 γκολ διαφορά. Πάμε να δούμε τι έγινε. Εντός έδρας ήταν με 25-19 από τον Άρη Θεσσαλονίκης γνώρισε ο Βορέας Αλεξανδρούπολης στην προτελευταία αγωνιστική της Α2 κατηγορίας handball των γυναικών. Η ομάδα του έδρου ήταν ανταγωνιστική, πάλεψε, αλλά στο τέλος δεν μπόρεσε να πάρει κάτι από το παιχνίδι. Έτσι έμεινε στην τελευταία θέση του ομίλου της με έναν βαθμό. Οι δύο αντίπαλοι ήταν κοντά στο σκορ στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα. Με τη συμπλήρωση των πρώτων 15 λεπτών, Βορέας και Άρης ήταν ισόπαλοι 6-6, ενώ οι φιλοξενούμενες έφυγαν για το ημίχρονο προηγούμενες 12-10. Στο δεύτερο μέρος ο Άρης είχε το προβάδισμα στα πρώτα 15 λεπτά, προηγούμενος με 13-11, 15-13 και 17-15. Αλλά τα κορίτσια του Χρήστου Ποντισίδη επέστρεψαν ισοφαρίζοντας σε 17-17 και 18-18. Από το σημείο αυτό και μετά ο Άρης πήρε και πάλι κεφάλι στο σκορ, κρατώντας το προβάδισμά του και διευρύνοντάς το στο φινάλε. Οι Νικόλοβα, Καμποσιώρη και Παπαδοπούλου οδήγησαν το Βορέα στο σκοράρισμα έχοντας 4 γκολ η κάθε μία, ενώ η Μουρουζίδου με 7 γκολ ήταν η πρώτη σκόρερ του Άρη και του αγώνα. Πλέον έμεινε μία αγωνιστική για να ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα, με το Βορέα που φέτος συμμετέχει για πρώτη φορά στην ιστορία του στην Α2 να φιλοξενείται από τον Απόλλωνα Σταυρούπολης και τον Άρη να υποδέχεται στη Θεσσαλονίκη τον Ορφέα Σουρωτής το Σαββατοκύριακο 12 με 13 Φεβρουαρίου. Γενικά αυτή η περίοδος είναι πολύ δύσκολη. Δυστυχώς έχουμε 5 κρούσματα στην ομάδα μας από παίχτριες οι οποίες ήταν βασικές. Παρ' όλα αυτά βάλαμε τα δυνατά μας, δώσαμε ό,τι μπορούσαμε, ό,τι είχαμε. Ό,τι είχαμε στον πάγκο. Εντάξει, είναι πρώτη χρονιά της ομάδας, πρώτη φορά τα κορίτσια κατεβαίνουν με τη γυναική αποστολή. Προσπαθούμε για το καλύτερο, ο προπονητής μας είναι δίπλα μας και όλοι μαζί προσπαθούμε να ανεβάσουμε λίγο το άθλημα στην πόλη. Αυτά. Αρχή και δύσκολη, έτσι. Σίγουρα, το συζητώ, αλλά παλεύουμε. Μικρές, μεγάλες, από 14 μέχρι και 34. Είμαστε μια καινούργια ομάδα στην Α2. Παρ' όλα αυτά έχουμε μεγάλες προοπτικές. Κάθε αρχή και δύσκολη, όπως είπατε, είμαστε εδώ για να αποδείξουμε τα επόμενα χρόνια τι ομάδα έχει ο Εύρος και γιατί όχι, όπως παίξαμε Α1 με τους Κύκλοπες, να ξανανεύουμε στην ίδια κατηγορία. Σας έχουμε δει τα προηγούμενα χρόνια και σας ξέρουμε γιατί πραγματικά είστε αθλήτες με ταλέντο και αυτό ήθελα να πω ότι είναι μια αρχή δύσκολη, αλλά τα επόμενα χρόνια μπορεί ο Βορέας να καθιερωθεί στην κατηγορία. Το πιστεύεις και εσύ αυτό? Το πιστεύω. Τα κορίτσια, οι περισσότερες είναι μικρότερες, ξεκινάνε τώρα με το γυναικείο. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν μεγάλες προοπτικές και με βάση τις προπονήσεις που κάνουμε, εάν αυξηθούν και έχουμε περισσότερες ώρες, γιατί όχι, η Α1 μας περιμένει. Βαθμολογικά, να πω την αλήθεια, δεν σημαίνει κάτι. Έχει να κάνει με το γόητρο των παιδιών, έχει να κάνει με την εξέλιξή τους αυτής που θέλουν να εξελιχθούν στο άθλημα. Εγώ δεν έχω ούτε μήνα στην ομάδα. Προσπάθησα να αλλάξω μερικά πράγματα, άσχετα που είναι ερασιτέχνες και αθλητές, πρέπει να πιεζόμαστε λίγο περισσότερο. Σε ό,τι κλάδο και αν είμαστε, πρέπει να το εξελίσσουμε να γινόμαστε καλύτεροι. Κατά τα άλλα, συγχαρητήρια και στην ομάδα της Αλεξανδρούπολης. Είναι πολύ σημαντικό που ομάδες σαν την Αλεξανδρούπολη, μακριά από τα αστικά κέντρα, δουλεύουν μόνοι τους. Η Αλεξανδρούπολη, ακόμα και ένα φιλικό για να κάνει, είναι πολύ δύσκολο. Ενώ Θεσσαλονίκη, Βέρεια Κατερίνη είναι πλέον εκτίματα. Συγχαρητήρια και στον κύριο Ποντεσίδη που αντέχει εισαγωγικά όλα αυτά τα χρόνια και παράγει, όπως και σε όλη την πόλη της Αλεξανδρούπολης. Συγχαρητήρια και στα κορίτσια μου και ειδικά εδώ στην κυρία Βασιλική που έχει μια πολύ μεγάλη εξέλιξη το τελευταίο διάστημα. Είμαστε πολύ χαρούμενοι αρχικά για την νίκη. Ήρθαμε εδώ πιστεύοντας ότι θα ήταν ένα ντέρμπι. Δεν το θεωρήσαμε ούτε εύκολο παιχνίδι ούτε δύσκολο. Ήμασταν συγκεντρωμένες. Ήταν ντέρμπι, όπως είδαμε. Στα τελευταία λεπτά ήμασταν πολύ συγκεντρωμένες και στην άμυνα και στην επίθεση. Καταφέραμε να το κερδίσουμε και συγχαρητήρια και στις δύο ομάδες. Αυτά.
Έκανε σημαντικές επεμβάσεις, βοήθησε την ομάδα σου να κρατήσει το σκορ, να μην δεχτείτε γκολ. Συνεσέφερε σημαντικά νομίζω στην αναμέτρηση. Ναι, είμαι πολύ χαρούμενη που ατομικά έχω εξελιχθεί πάρα πολύ και μπορώ να βοηθάω την ομάδα μου έτσι όπως βοήθησα και σήμερα και στον προηγούμενο αγώνα. Κατά τα άλλα, ατομικά πήγα καλά, ομαδικά πήγαμε εξαιρετικά, οπότε χαίρομαι πάρα πολύ για αυτή την εξέλιξη. Αυτά λοιπόν έγιναν στο κλειστό Μιχάλης Παρασκευόπουλος και στο παιχνίδι του Βόρεα Αλεξανδρόπουλος με τον Άρη. Πάμε να δούμε και για να ολοκληρώσουμε και την προηγούμενη ενότητα με την Α2 των ανδρών του Handball, το τι έγινε στην 10η και τελευταία αγωνιστική της πρώτης φάσης στον όμιλο των κυκλόπων Αλεξανδρόπουλης. Να δούμε δηλαδή τα αποτελέσματα και την βαθμολογία σε αυτή την τελευταία στροφή του πρωταθλήματος, εκεί όπου οι κύκλοπες ιτήθηκαν από τον Φίβο Σικιών, ενώ η άλλη ομάδα της Τράκης, η Ασπίδα Ξάνθης, είχε ρεπό σε αυτή την τελευταία αγωνιστική. Πάμε λοιπόν στα αποτελέσματα της Α2 των ανδρών στο handball. Κύκλοπες Αλεξανδρούπολης Φίβος Σικιών 22-33, Προσοτσάνιγας Κιλκής 24-29, ρεπό είχε η Ασπίδα Ξάνθης, ενώ στην τελική βαθμολογία του υπομήλου αυτού στην πρώτη φάση, Φίβος Σικιών 14, Γάς Κιλκής 14, Κύκλοπες Αλεξανδρούπολης 8, 4 η Ασπίδα Ξάνθης, χωρίς βαθμούς η Προσοτσάνη. Επαναλαμβάνουμε, Φίβος Σικιών, Κιλκής και Κύκλοπες μπαίνουν στον όμιλο μαζί με τις άλλες τρεις ομάδες για το μπαράζ ανόδου. Ουσιαστικά, οι Κύκλοπες δεν θα παίξουν, όπως είπαμε όμως, με τις Σικές και το Κιλκής, θα παίξουν μόνο με τις ομάδες από τον άλλο όμιλο, την Κοζάνη, τα Γιάννενα και τη Χάνθ. Και η Ασπίδα Ξάνθης με την Προσοτσάνη αντίστοιχα μπαίνουν σε όμιλο για παραμονή στην κατηγορία. Υπενθυμίζουμε ότι στο handball των ανδρών υπάρχει και β' εθνική κάτω από την την Α2 κατηγορία, κάτι που δεν ισχύει στο γυναικείο, όπου δεν υπάρχει κατηγορία κάτω από την Α2. Γι' αυτό και ο Βορέας, που αν και είναι στην τελευταία θέση, όπως ακούσατε και στο ρεπορτάζ, με έναν βαθμό, δεν θα υποβιβαστεί. Συνεχίζει και του χρόνου στην ίδια κατηγορία, αφού δεν υπάρχει κατώτερη από την Α2. Κάπου εδώ θα φύγουμε για διαφημίσεις. Θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγα λεπτά με επιτραπέζια αντισφαίριση, με βόλεϊ και με μπάσκετ. Σε πολύ λίγο και πάλι κοντά σας. Επιστρέψαμε, πάμε γήπεδο στην Δέλτα τηλεόραση, πάμε για την τελική ευθεία της εκπομπής. Πάμε να συνεχίσουμε, να αλλάξουμε κλίμα, να αλλάξουμε άθλημα. Όπως καταλάβατε και σήμερα, δεν το λέμε τυχαία, όλα τα αθλήματα έχουν το βήμα τους. Ξεκινήσαμε από ποδόσφαιρο, πήγαμε σε κολύμβηση, πήγαμε σε στίβο, σε handball. Πάμε να συνεχίσουμε με επιτραπέζια αντισφαίριση. Πάμε στον Εθνικό Αλεξανδρούπολης και στον Ανδρέα Νικολακάκη, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Ανδρέα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Κοσμά. Γεια σου, γεια σου. Πώς είσαι? Δόξα τω Θεώ, πάρα πολύ καλά. Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, Ανδρέας Νικολακάκης, προπονητής του Εθνικού Αλεξανδρούπολης στην επιτραπέζια αντισφαίριση. Θα μιλήσουμε μαζί για την ανδρική ομάδα στο πρωτάθλημα που πέτυχε, μάλλον, στο πρωτάθλημα Β' Εθνικής και στην Βόρεια Ελλάδα την παραμονή της με νεαρά κυρίως παιδιά. Ακόμα μια επιτυχία για τον Εθνικό Αλεξανδρούπολης, αυτή τη φορά στο ανδρικό. Πες μας περισσότερα. Πολύ σωστά, πάντα έτσι πληροφορημένος. Κοσμά, η αλήθεια είναι ότι θα μιλήσουμε για ένα ανδρικό πρωτάθλημα και μια ανδρική ομάδα, αποτελούμενη όμως από παιδιά. Και κατά κύριο λόγο είστε από παιδιά γυμνασίου και μάλιστα εδώ δικά μας. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι είμαστε ίσως η ευχάριστη έκπληξη του πρωταθλήματος. Δεν θέλω να σταθώ όμως τόσο πολύ σε αυτό, όσο αν ας πούμε να τρέξουμε στο παρελθόν, θα δούμε ότι η ομάδα του Εθνικού Αλεξανδρούπολης έχει σταθεί πολλές φορές στο συγκεκριμένο πρωτάθλημα, ένα δύσκολο πρωτάθλημα, με πάρα πολλές σκουρνιές δικών της παιδιών. Φέτος συναντήσαμε ομάδες που είχαν ακόμα και ξένους αθλητές, αθλητές μισθοφόρους, να το πω έτσι, οι οποίοι είναι μεταγραφές από άλλες κατηγορίες. Παρ' όλα αυτά, δείξαμε ότι όχι μόνο σταθήκαμε στην κατηγορία, αλλά πανηγυρίσαμε έτσι και πάξα την πέμπτη θέση. Μάλιστα. Μπορούμε να βλέπουμε την αξία και
την εικόνα από την πανηγυρική σας εδώ, που είσαι μαζί με τους αθλητές σου και μετά από την επιτυχία αυτή πανηγυρίζεται ανάλογα. Με το χαμηλότερο λοιπόν μέσο όρο ηλικίας, ο Εθνικός, όπως γράφεται και στην ανακοίνωσή σας, μπήκε στα βαθιά και έδειξε ότι ξέρει κολύμπι, γιατί πραγματικά θέλει κότσια, να το πούμε έτσι, για να το καταφέρεις και αυτό. Σκέφτεστε στο μέλλον με την ομάδα αυτή να ανέβετε κατηγορία? Η αλήθεια είναι ότι έχει περάσει από το μυαλό μας, αλλά νομίζω ότι αυτή τη στιγμή θα ήταν υπερβολή. Υπάρχει, όπως ξέρεις, και η δεύτερη ομάδα, ο Φάρος, στην Α2, όπου εκεί αγωνίζονται πάλι κυρίως δικά μας παιδιά. Θα ήθελα να προσθέσω ότι πέρα από το, όπως είπες, ξέρουν κολύμπι, τα παιδιά δεν επιπλέουν μόνο στο νερό, έτσι να σου πω, αλλά κολύμπησαν και μάλιστα κολύμπησαν πολύ γρήγορα. Αν σταθούμε στο γεγονός ότι πέρα από τις αγωνιστικές δυσκολίες, έτσι, είχαμε και κάποια επιπλέον χιλιόμετρα, επιπλέον κούραση, γιατί πολλές φορές κληθήκαμε να παίξουμε αγώνες αφημερών, πηγαίνοντας στη Θεσσαλονίκη, γυρνώντας την ίδια μέρα. Αναλογίζεται πόσο δύσκολο είναι αυτό για ένα παιδί όταν έχει το σχολείο και άλλες υποχρεώσεις φυσικά. Έτσι. Αντρέα, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Μιλάμε για παιδιά τα οποία ουσιαστικά πηγαίνουν σχολείο και προσπαθούν να το συνδυάσουν με τον αθλητισμό, με το πινκ-πονγκ, και όχι απλά το συνδυάζουν. Φέρουν και τα αποτελέσματα για τα οποία μιλάμε, καθώς ήρθε αυτή η επιτυχία μέσα από τα μπαράζ παραμονής να εξασφαλιστεί η παραμονή στην κατηγορία. Πολύ σωστά. Και να προσθέσουμε ότι δεν είναι και η μόνη αγωνιστική δραστηριότητα που έχουν. Έτσι, για να ξέρεις ότι τα παιδιά, ας πούμε, πριν από μια εβδομάδα αγωνιζόντουσαν σε Open στην Καβάλα. Τώρα θα κληθούν να πάρουν τις προσκλήσεις για την πανελλήνια φάση των παιδών κορασίδων. Όπως και να έχει όμως το καταχάρηκαν, είναι πολύ διαφορετικό να παίζεις για την ομάδα και να αγωνίζεις για την ομάδα που αγαπάς. Και νομίζω ότι τα πήγανε περίφημα. Και μέσα σε εποχές πανδημίας όλα αυτά, έτσι? Πολύ σωστά. Και μάλιστα η πανδημία έχει στοιχήσει πάρα πολύ στην Επιτροπή Διατησφαίρησης. Αν σκεφτείς ότι το Σάββατο που μας πέρασε περιμέναμε εδώ και τρεις αθηναϊκές ομάδες για τον αγώνα των μπαράζ του Φάρου, όμως δεν ήρθε δυστυχώς καμία λόγω της πανδημίας. Μάλιστα, μάλιστα. Ακόμα μια επίπτωση της πανδημίας. Αυτοί οι αγώνες δεν έγιναν, ωστόσο, γενικότερα, σαν επιτραπέζια της Φέρης στην Αλεξανδρούπολη, είδαμε βέβαια την Α2 γυναικών πριν λίγο καιρό στο κλειστό της Μαΐστρου. Τι να περιμένουμε το επόμενο διάστημα? Έχουμε αγώνες, Αντρέα? Το επόμενο διάστημα έχουμε την προκριματική φάση των παιδών κορασίδων που θα γίνει στη Θεσσαλονίκη. Θα συμμετέχουμε πάλι με περίπου 15 αθλητές, έτσι, εφόσον τα πράγματα κυλήσουν ομαλά με τον κορονοϊό. Γιατί αυτή τη χρονική στιγμή που μιλάμε, κάθε μέρα τα δεδομένα είναι διαφορετικά. Και στη συνέχεια θα περιμένουμε πάλι τους αγώνες μπαράζ της γυναικείας ομάδας του Εθνικού. Εκείνα βέβαια θα είναι διαφορετικά μπαράζ, θα είναι μπαράζ ανόδου και όχι παραμονής κατηγορίας, όπου η ομάδα μας θα αγωνιστεί χωρίς άγχος, καθώς δεν έχουμε να χάσουμε τίποτα, και γιατί όχι, ας πούμε, να πετύχουμε το ακατόρθωτο και μια άνοδο στην Α1 κατηγορία. Μακάρι, μακάρι, το ευχόμαστε και εμείς πραγματικά. Αντρέα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, να ευχηθούμε κάθε επιτυχία στα παιδιά σας, σε όλα τα παιδιά του Εθνικού και βέβαια σε όλους τους αγώνες που έχουν. Να είστε καλά, να είστε καλά, Κοσμά. Συγχαρητήρια στα παιδιά, συγχαρητήρια στους γονείς και στη διοίκηση που στηρίζει έτσι αυτό το έργο των παιδιών. Έτσι, έτσι, συγχαρητήρια σε όλους. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Καληνύχτα, καληνύχτα. Αυτά και την επιτραπέζια. Θα περάσουμε σε βόλεϊ για να πάμε να δούμε, τι έγινε στην Α2 των ανδρών, εκεί όπου είχαμε παιχνίδια και για τον Εθνικό Αλεξανδρούπολης και για το Σουφλί. Αντίθετα αποτελέσματα, νίκη για τον Εθνικό, ήττα για το Σουφλί. Α2 ανδρών λοιπόν, στα αποτελέσματα σε αυτήν την αγωνιστική, να δούμε τι ακριβώς έγινε εδώ. Εύρος Σουφλίου λοιπόν, Περσέας 0-3 και Εθνικός Αλεξανδρούπολης Ελπίδα Μπελοκήπων 3-0. Ρεπό είχε η ΜΕΝΤ σε αυτή την αγωνιστική. Πάμε να δούμε και την βαθμολογία, όπου ο Περσέας είναι πρώτος με 20 βαθμούς. Ακολουθεί η Ένωση Τούμπας με 12. 12 έχει και ο Εθνικός.
Ο Ίκαρος Έδασης ακολουθεί με 8. 6 ευρώ σουφλίου και η Ελπίδα Μπελοκήπων με 1 βαθμό στην τελευταία θέση. Από την Α2 των ανδρών πάμε στην Α2 των γυναικών. Εκεί όπου η Νίκη Αλεξανδρούπολης και ο Φίνικας είχαν κανονικά αγώνες σε αυτό το Σαββατοκύριακο. Επίσης αντίθετα αποτελέσματα. Ήταν για την Νίκη στην Θεσσαλονίκη, νίκη για τον Φίνικα εντός έδρας. Βλέπουμε εδώ και τα αποτελέσματα. Νέα Γενεά, Νίκη Αλεξανδρούπολης 3-0. Γαία Δράμα, ΑΟ Καβάλας 0-3. Και Φίνικας Αλεξανδρούπολης, Ίκαρος Έδεσας 3-0. Ρεπό είχε η Ελπίδα Αμπελοκήπων. Και στην βαθμολογία, στην κορυφή είναι η Ελπίδα Αμπελοκήπων με 27. Ακολουθεί με 18 η Νέα Γενεά. 16 έχουν Νίκη και Φίνικας στην τρίτη θέση. Με 12 ακολουθεί η Καβάλα. Ο Ίκαρος Έδεσας έχει 8 βαθμούς στην πρώτη τελευταία θέση και η Ελπίδα Μπελοκήπων, η Αιγαία Δράμα στην τελευταία θέση, με συγχωρείτε, χωρίς βαθμούς. Αυτά και με την Α2 κατηγορία των γυναικών και θα παραμείνουμε στο βόλιο και θα πάμε στην Pre-League, εκεί όπου Άθλος Ορεστιάδας και ΑΕΚ Κομωτινής. Είχαμε και εδώ αντίθετα αποτελέσματα. Ο Άθλος Ορεστιάδας κατάφερε να πετύχει μια πάρα πολύ σημαντική νίκη απέναντι στην ΑΕΚ. Επικράτησε με 3-2 εντός έδρας και μάλιστα ενώ ήταν πίσω στο σκορ με 2-0, η Ένωση κατάφερε να προηγηθεί με 17-25 και 14-25, να κάνει το 0-2. Αλλά η ομάδα του Εύρου με 25-19, 25-22 και 15-12 στο tie break πήρε μια πολύ σημαντική νίκη στην προσπάθεια που κάνει στα play-off των ανδρών της Pre-League για άνοδο στην Α1 κατηγορία, στην Volley League. Αυτή ήταν η τέταρτη αγωνιστική. Στα άλλα δύο παιχνίδια, Καλαμάτα και Κέρκες Άμμου 0-3, 19-25, 20-25 και 21-25. Αριστοτέλης Κίδρας Πήγασος Πολύχνης 2-3, 28-26, 21-25, 29-31, 25-18 και 10-15. Στη βαθμολογία, ο Πήγασος Πολύχνης είναι πρώτος με 9 βαθμούς, ακολουθεί με 7 η Σκίδρα, 7 ο Κέρκες Άμμου, 6 η Καλαμάτα, 4 ο Άθλος Ορεστιάδας και 3 η ΑΕΚ στην τελευταία θέση. Όσο αφορά τα μπαράζ για την παραμονή, τα play-out δηλαδή, δεύτερη αγωνιστική εδώ, δεν διεξήχθη το παιχνίδι Πανιώνιος ΑΟ Αιγιαλέων, ενώ ο Πιερικός επικράτησε 3-2 του Άρη και η ΑΕΚ Κομωτινής ιτήθηκε με 3-0 στη Νέα Ερυθρέα από τον Πανερυθραϊκό 25-21. 25-20 και 25-18, η ομάδα του Ηλία Κρεούζη που είχε την ευκαιρία να προπονηθεί και στο κλειστό γυμναστήριο που δίνει τους αγώνες του ο Ολυμπιακός. Αυτά με το βόλεϊ. Από το βόλεϊ θα πάμε σε μπάσκετ και στο πρωτάθλημα της Κασαμάθ, της Ένωσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Δεν έγιναν όλα τα παιχνίδια και εδώ είχαμε αναβολή όπως και στο ποδόσφαιρο λόγω κρουσμάτων κορονοϊού. Συγκεκριμένα το παιχνίδι της Θίελλας Φερών δεν διεξήχθη λόγω κρουσμάτων στην ομάδα των Φερών. Πάμε να δούμε τα αποτελέσματα αναλυτικά σε αυτήν την 13η αγωνιστική στον Ανατολικό Όμιλο. Είχαμε το παιχνίδι ανάμεσα στην ΑΕΚ Κομωτινής και το Δημοκρίτιο Κομωτινής με τους γηπεδούχους να επικρατούν με 85-51. Δεν διεξήχθη το Θίελλα Φερών Νέας Κομωτινής, όπως είπαμε, λόγω κρουσμάτων κορονοϊού στη Θίελλα. Εθνικός Αλεξανδρούπολης, Ολυμπιάδα Αλεξανδρούπολης, πάντα με μεγάλο ενδιαφέρον το ντέρμπι της πόλης. Οι δύο ομάδες ήταν κοντά στο σκορ στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα, αλλά ο Εθνικός ήταν αυτός που πήρε την νίκη τελικά με 58-47. Αγία Βαρβάρα, Ηρακλής Καβάλας 20-0 άνευ αγώνα, ενώ ρεπό είχε ο Καβάλας. Πάμε και στην βαθμολογία να δούμε πώς διαμορφώνεται αυτή μετά και από τα αποτελέσματα που προαναφέραμε. Η Αγία Βαρβάρα είναι στην κορυφή με 24 βαθμούς. Ο Εθνικός Αλεξανδρούπολης ακολουθεί με 19, 18 έχει το Δημοκρίτιο Κομωτινής, 17 η Θίελλα Φερών και ο ΕΑΣ Κομωτινής, 16 η Αθλητική Ένωση Κομωτινής, 15 η Καβάλα, 15 και η Ολυμπιάδα Αλεξανδρούπολης. Ο Ηρακλής Καβάλας έχει αποχωρήσει από το πρωτάθλημα. Αυτά και με το πρωτάθλημα της ΕΚΑ Σαμάθ.
Το Πάμε Γήπεδο φτάνει σιγά σιγά προς το τέλος του. Ξεκινήσαμε λίγο νωρίτερα σήμερα την εκπομπή μας, οπότε θα σας αφήσουμε και λίγο πιο νωρίς. Το Πάμε Γήπεδο θα επιστρέψει πλέον Φεβρουάριο και θα είμαστε κοντά σας την επόμενη Δευτέρα κανονικά στις 7 Φεβρουαρίου για να τα πούμε εδώ μέσα από τη συχνότητα της Δέλτα τηλεόρασης και πάλι με πολύ ενδιαφέροντες συνεντεύξεις, με καλεσμένους, με ξεχωριστά πρόσωπα, με ρεπορτάζ από τα γήπεδα όπως και κάθε φορά. Η εκπομπή για όσους δεν την προλάβατε σήμερα ή για όσους θέλετε να την ξαναδείτε μπορείτε να την παρακολουθήσετε και πάλι αύριο στις 7 η ώρα το απόγευμα σε επανάληψη αλλά και μέσα από το YouTube που θα ανέβει επίσης αύριο όπως και αποσπασματικά συνεντεύξεις και ρεπορτάζ από την εκπομπή και πάλι από το λογαριασμό της Δέλτα Τηλεόρασης στο YouTube. Βέβαια, μέσα από τη σελίδα της Δέλτα Τηλεόρασης στο Facebook μπορείτε να παρακολουθείτε ζωντανά τα προγράμματα, τις εκπομπές της Δέλτα, όπως το κεντρικό δελτίο ειδήσεων που ήταν πριν από την εκπομπή. Τίποτα περισσότερο από εμάς, από όλους όσους εργάστηκαν για να πραγματοποιηθεί και η σημερινή εκπομπή. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα όμορφο βράδυ και καλό μήνα.